Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά. Και να σας πω ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον δέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και τον συνεχάρη για την επάξια εκλογή του στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο Αμερικής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, καθώς και τη στήριξη του ιδίου του Πατριαρχείου σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλη την Ορθοδοξία. Φίλες και φίλοι, ηλικιώδης η μισθή και μεγάλα τα προνόμια για τους ευρωβουλευτές. Θα έχετε αναρωτηθεί πόσα ακριβώς λεφτά παίρνουν στην πενταετία. Το γράφει και ο τίτλος, φίλες και φίλοι. Είναι στο 1.300.000 ευρώ τα 5 χρόνια. Κάντε τώρα μια διαίρεση. Πόσο μας κάνει 1.300.000 ευρώ κάθε χρόνο, δια 5. Ανοίξτε μου λίγο το πλάνο. Είναι πολλά τα λεφτά. Τώρα σας πω τα νούμερα. 260.000 το χρόνο. Μπράβο κύριε φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε τώρα τι γίνεται με τα λεφτά των ευρωβουλευτών, φίλες και φίλοι. Μισθός μετά τους φόρους 6.824,85 για έξοδα, αυτός είναι ο μισθός. Για έξοδα θα βάζετε συνεχώς τώρα. 4.299 για κόστος προσωπικού κρατηθείτε 21.209 ευρώ. Το μήνα είναι αυτά. Το μήνα. Για κόστος προσωπικού 21.209 ευρώ. Για επίδομα κατοικίας 1.193,53 ευρώ. Για αποζημίωση δαπανών 607 ευρώ. Επίδομα τέκνων 300 ευρώ για κάθε παιδί. Συμμετοχές σε συνεδριάσεις 6.000 ευρώ. Το σύνολο μηνιαίος, φίλες και φίλοι, βγαίνει 40.432 ευρώ. Εάν αφαιρεθεί το ποσό των 21.109 ευρώ που είναι για βοηθούς και συνεργάτες, τότε στην πενταετία οι απολαβές των ευρωβουλευτών φτάνουν κοντά στο 1.300.000 ευρώ. Ήθελα να το πούμε αυτό, γιατί το είχα και απορία, πώς βγαίνουν τόσα πολλά λεφτά, γιατί καμιά φορά είχαμε κατά νου ότι παίρνουν περίπου 15, έλεγε άλλος, 13, έλεγε άλλος, 17, 20. Λοιπόν, πολλά τα λεφτά. Πάμε στη Γερμανία. 6 στους 10 Γερμανούς δεν θέλουν το Weber, τον βλέπετε, για πρόεδρο της Κομισιόν. Δεν θα τον ήθελαν να τον δουν τον συμπατριώτη του, τον Manfred Weber του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι Γερμανοί, να αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στη Γερμανία. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 59,1% των Γερμανών μάλλον δεν θα στήριζε ή σε καμία περίπτωση δεν θα στήριζε το Weber για το κορυφαίο αξίωμα της Ευρώπης. Ερχόμαστε στο Spiegel, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο. Ο Τσίπρας χρειάζεται ένα θαύμα. Θρίαμβος για το Μητσοτάκη, γράφει το Spiegel. Ο Αλέξης Τσίπρας υπέστη ηχηρή ήττα στις ευρωεκλογές και προανήγγειλε πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Σε τι αποσκοπεί, διερωτάται το Spiegel Online με τίτλο «Ο Τσίπρας χρειάζεται ένα θαύμα». Και συνεχίζει. Ποια συμπεράσματα εξάγονται από την έκβαση των εκλογών? Πρώτον, οι εποχές στις οποίες κόμματα διασφάλιζαν εκλογικές νίκες με χρηματικά δωράκια, μέτρα και μη ρεαλιστικές υποσχέσεις έχουν περάσει. Δεύτερον, ο Αλέξης Τσίπρας υποτίμησε τους αντιπάλους του και κυρίως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη. Τρίτον, ο Πρωθυπουργός υπολόγισε λάθος το πολιτικό τίμημα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και τέταρτον, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Πτυχιούχοι, μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες επομίστηκαν τα βάρη της υψηλής φορολογίας με την οποία επιτεύχθηκαν τα πλεονάσματα και χρηματοδοτήθηκαν οι προεκλογικές παροχές. Και για τον κύριο Μητσοτάκη έχει ένα κομμάτι και λέει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής αποτελεί προσωπικό θρίαμβο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τέλος να σας πω ότι είχαμε δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, φίλες και φίλοι, 48 παραβιάσεις συγκεκριμένα του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Έκαναν τουρκικά αεροσκάφη την Τρίτη σε βορειοανατολικό κεντρικό
και Νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Καλησπερίζω αμέσως στους καλεσμένους μου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Ο χρόνος είναι πολύ μικρός, φίλες και φίλοι. Μέχρι τις 7 Ιουλίου που θα γίνουν τελικώς οι εκλογές, είναι μικρός ο πολιτικός χρόνος και όλοι αναρωτιόνται τι θα λέει ο Μητσοτάκης και ποιο είναι το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Κοντά μας απόψε, Δημήτρης Τσαγκάρης, ο γνωστός οικονομολόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ηλιάτο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Γιάννης Τριάντης, ο γνωστός δημοσιογράφος. Κύριε Τριάντη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Εμίλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Φίλης, δικηγόρος, επικεφαλής κίνησης πολιτών κοινωνία τώρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρισκόμαστε σε ένα ηφαίστειο, εν πάση περιπτώσει. Ηφαίστειο. Α, δούμε. Σε ηφαίστειο. Ενεργό ηφαίστειο. Ενεργό. Ελπίζω να σβήσει. Έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια μας. Δηλαδή. Αυτό λέτε, ναι. Λοιπόν, με πολύ με χαρά καλησπερίζω τον συνάδελφό μου, τον γνωστό δημοσιογράφο, που έχει εκπομπή εδώ κάθε βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, 9 με 10, ο αγαπητός Πάνος Παναγιώτης. Είμαστε μαζί τα τελευταία 4 δύσκολα χρόνια. 5. 5 δύσκολα χρόνια. 5 πολύ δύσκολα χρόνια. Πάνος Παναγιώτης, κάτσε τα πω όλα τώρα τα στοιχεία πάνω για να είμαστε μέσα. Με την εκπομπή του που παρακολουθείτε κάθε βράδυ στο Κόντρα 9 με 10. Το πετυχημένο site του, το europost.gr, είναι δικηγόρος, πρώην υπουργός, σήμερα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Β' Αθηνών και υποψήφιος στη Β' Αθηνών στο νότιο τομέα. Τα είπα όλα. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθατε κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλώς βρήκα, χαρά μου που είμαι εδώ. Ο τόπος γυρίζει σελίδα και αυτό νομίζω το αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία με την προοπτική της κάλπης, μάλλον της 7ης Ιουλίου, σε χαμηλούς τόνους, με σεμνότητα, με δημοκρατικό ήθος και κυρίως χωρίς διάθεση διχασμού της ελληνικής κοινωνίας. Να επανενώσουμε τους Έλληνες. Οι Έλληνες στρέφονται προς τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να ανασυγκροτήσουμε την ελληνική κοινωνία, να ξαναβρούμε το δρόμο της ανάπτυξης και μέσα σε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και σταθερότητας, μάλιστα, να ξαναδώσουμε την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια στον Έλληνα και την Ελληνίδα που τους αφήρεσαν τα 10 μνημονιακά χρόνια. Καλώς ήρθατε κύριε Παναγιώτοπουλε. Να είστε καλά. Θέλω να... Εγώ αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, το ήρεμο κλίμα αυτής της περίοδου μέχρι πού θα κρατήσει, γιατί μαθαίνω και πληροφορούμε ότι ετοιμάζονται βόμβες, ένθεν κακήθεν, ετοιμάζονται μεγάλες βόμβες. Βεβαίως εμφανίζονται τώρα πολιτισμένα μέχρι στιγμής τα πράγματα, σεμνότητα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σωστά κατά τη γνώμη μου, πολιτικά. Αλλά θα δούμε μέχρι πού θα είναι ήρεμη. Απέλησε για τον άλλον, τον Σούταρε σήμερα. Ποιον Σούταρε? Ένα εκεί. Βόμπλα, ναι. Σούταρε. Τον κύριο Στεφανίδη. Καλά του έκανε. Καλά του έκανε. Διότι η ανάρτηση ήταν απαράδεκτη. Για την κυρία Κούνεβα. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο, όπως τον λένε, δεν θυμάμαι. Ήταν υπεύθυνο. Ήταν υπεύθυνο. Συντονιστή ετεροδημοτών. Συντονιστή. Ψάχνει για γη βοηθό. Σουταρίστηκε. Με συνοπτικές διαδικασίες. Ναι, ο Μητσοτάκης δεν ανέχει τέτοια πράγματα. Είναι αξιοπρεπής και έχει περίεργες ευαισθησίες. Ναι, οπότε ας μην σπέβδουν ορισμένοι σιριζοφάγοι. Ναι. Να κάνουν τέτοιου είδους tweet γιατί θα έχουν την ίδια τύχη. Καλά, τώρα δεν ανέχεται ο Μητσοτάκης τέτοια πράγματα. Τέτοια, όχι, δεν ανέχεται. Όχι, καλά, δεν ξέρω τέτοια, αλλά έχουμε δει συμπεριφορές δημόσιες. Από ποιον? Από ποιον? Αντιπροέδρων, μεγάλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο πολιτικό λόγο. Δεν λέω για τέτοια πράγματα. Δεν λέω για τέτοιες δηλώσεις. Επομένως, αλλά μην μου λέτε ότι τώρα το παίζουμε κατηχητικό όλοι. Ναι. Γίναμε όλοι κατηχητόπουλα ξαφνικά. Αντιπροέδρου του αναφέρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εντάξει. Ο Πρωθυπουργός του αναφέρει. Ως παράδειγμα, εχθές ο Πρωθυπουργός στην αυτή του ΣΥΡΙΖΑ τι είχε. Δεν θυμάμαι το όργανο, συγχωρέστε με. Δεν θα με αφήσει να παρουσιάσω τώρα. Όχι, αλλά τα πείτε. Τι να πω, είπε ο Πρωθυπουργός? Για πείτε μας τι είπε. Απλώς λέω επί του θέματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά που πας με το Βορύδη και τον Άδωνη. Ψέματα. Λοιπόν, δικαίωμά του δεν είναι. Πολιτικός λόγος δεν είναι. Δικαίωμά του δεν είναι. Δεν του αρέσει να πω ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο δικαίωμά του είναι, αλλά το ίδιο δεν του αρέσει. Ο Άδωνης και ο Βορύδης όμως. Δεν του αρέσει κάτι άλλο. Δεν έβρισε, δεν λέει ψέματα. Όπως και στο Μητσοτάκη δεν αρέσει ο Πολάκης. Για παράδειγμα, δεν κατάλαβα. Δεν είναι δικαίωμά του καθένα να εκφράσει την άποψή του. Δημοκρατία δεν έχουμε. Το Γεωργιάδη με τον Πολάκη. Σας έχω πει τη γνώμη μου για τον Πολάκη, σας έχω πει τη γνώμη μου. Μπορεί να έχει κάνει κάποια επικοινωνιακά φάουλ. Τον εκτιμώ πάρα πολύ διότι είναι πολύ έντιμος. Διότι είναι πολύ έντιμος, το καταλάβατε αυτό. Είναι πολύ έντιμος, τον εκτιμώ. Για μένα το πρώτο διαβατήριο στην πολιτική σήμερα είναι η έντιμότητα. Και όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Δεν είναι έντιμος ο κύριος Γεωργιάδης. Πάω παρακάτω. Κύριε Σαγκάρη, τα κάνατε. Πολιτικά μιλάει. Πάμε στην κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Υποψήφια βουλευτή του κινήματος αλλαγής Β' Αθηνών στο δυτικό τομέα.
Καιρό είχαμε να σας δούμε. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα ξανά. Ναι, ήταν οι ευρωεκλογές. Προηγούνταν οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, κύριε Λιάτσο. Τώρα έρχεται τώρα η δική μας σειρά. Σειρά. Η ώρα σας. Εμείς περιμένουμε και θα κάνουμε ένα πολύ δυνατό αγώνα. Νομίζω ότι το κίνημα αλλαγής πήγε πολύ καλά. Μέσα σε συνθήκες ακραία πόλωσης. Πήγε καλά, λέτε, όντως. Ναι, βεβαίως. Και το πιστεύω απόλυτα αυτό που σας λέω. Γιατί από τις ευρωεκλογές του προηγούμενες του 2014 ήσασταν περίπου 0,6 κάτω. Από τις εθνικές εκλογές και μπορέσαμε και αντέξαμε σε συνθήκες ακραίας πόλωσης. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, τελευταία στιγμή σε όλο τον κόσμο και στους συνταξιούχους. Και ναι, μεν, εμείς λέμε ναι, χρειαζόντουσαν όλα αυτά, όμως ήταν ένας εμπεγμός το να δίνεις όλα αυτά τα επιδόματα, εφόσον τα έχεις πάρει στο δεκαπλάσιο καθ' όλη τη διάρκεια των 4,5 χρόνων που ήταν στην εξουσία. Μάλιστα. Και να τα δίνεις τρεις μέρες πριν από τις εκλογές. Για να υπάρξει όμως αλλαγή σελίδα, αν μου επιτρέπετε, και σε αυτό που είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ναι, πρέπει να υπάρξει πραγματική αλλαγή πολιτικής. Από τη μία συντήρηση στην άλλη συντήρηση δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Είστε εσείς για αποκούμπι, κύριο Μητσοτάκη, αφήστε δεν τώρα. Δεν είμαστε απομιμήσεις, κύριε φίλε. Κάτι που είστε εσείς. Την πατήσατε. Θέλατε να είστε απομίμηση και την πατήσατε ουσιαστικά σε αυτές τις εκλογές. Μιας βαθιάς συντήρησης. Θα τσακωθείτε σε δύο λεπτά, θα τσακωθείτε ελεύθερα. Εγώ δεν θέλω καθόλου να τσακωθώ με κανέναν. Είδα και την κυρία Τραμπ, αγαπητέ κύριε Παπαχιστόπουλε, που παρακολουθούσε με ανοιχτό το στόμα η κυρία Μελάνια Τραμπ, παρακολουθούσε αγώνα σούμο. Τι να κάνουμε. Είχε πάει, την είδα σε μια εξέδρα πάνω με ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Παρακολουθούσε αγώνα σούμο. Κύριε φίλη, συγκρατηθείτε κι εσείς. Καταλαβαίνω την πίκρα σας τώρα με το αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό. Θα τα πείτε σε λίγο. Ήρεμα. Εδώ ο κόσμος να ενημερώνεται. Θανάση Παπαχιστόπουλος, γιατρός, βεβαίως. Πρώην βουλευτής, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Να πω μισή κουβέντα, να πείτε, κύριε Λιάτσο. Καταρχήν, γιατί θα λένε οι άλλοι και δεν θα πείτε εσείς, γιατί όχι. Θεωρώ ότι είναι καθαρή η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν την αμφισβητεί κανένας. Αλλά θέλω να πω κάτι. Κανείς δεν περίμενε όταν η Μπαρτσελόνα κέρδιζε, συγχωρήστε μου την αναφορά στα ποδοσφαιρικά, 3-0 τη Λίβερπουλ. Έγινε αυτή τη φοβερή ανατροπή που έκανε η Λίβερπουλ. Μετά από μια εβδομάδα. Είναι μπάλα η πολιτική τελικά. Κρατήστε το αυτό που σας λέω, γιατί κάποιοι ήδη έχουν αρχίσει να ξεφουλκούν και τα μυαλά τους έχουν πάρει αέρα. Κρατήστε αυτό που σας λέω και να τα πούμε τα υπόλοιπα μετά. Εντάξει. Σπύρος Ουρμελίδης, σύμβουλος έκδοσης της Κυριακάτικης Κοντρα Νιούς. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται? Να πούμε καταρχήν ότι όλοι οι βουλευτές, οι νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μην παρεξηγηθούμε, όχι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα είναι ξανά υποψήφιοι, εκτός από τον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος έχει δηλώσει ήδη ότι δεν θα είναι πλέον. Το έχει πει σε ανύποπτο χρόνο. Μην αποκλείουμε κάποιες εκπλήξεις πολύ γνωστών ανθρώπων, οι οποίοι επίσης δεν θα ξανακατεύουν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά νέα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία δεν είναι βουλευτές και οι οποίοι φυσικά θα είναι υποψήφιοι, όπως και πάρα πολλά άλλα νέα πρόσωπα τα οποία θα δούμε στις λίστες. Νέο αίμα δηλαδή. Ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Τις επόμενες εβδομάδες. Ωραία. Εκείνο που ήδη έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και παρά την αρχική προτροπή του κυρίου Μητσοτάκη να μην υπάρξουν δηλώσεις, έχουν γίνει μερικές πολύ σημαντικές δηλώσεις σε ό,τι αφορά την ουσία της πολιτικής. Από τον κύριο Βρούτσι που είπε ότι 120 δόσεις. Θα έρθουμε, Νίκο, Σπύρο, μην τα ανοίξεις όλα τώρα. Να μην το πούμε αυτό. Ωραία. Θα έρθουμε και στα 120. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Ότι μίλησα με τον κύριο Βρούτσι και στο ασφαλιστικό. Μίλησατε με τον κύριο Βρούτσι. Και μόλις φτάσουμε σε αυτό το τώρα. Αλλά δεν είπαμε καν την είδηση. Θα πούμε και τι είπε. Η είδηση παίζει από το πρωί. Θα σας δώσω τις πλήρεις διευκρινήσεις για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και μην αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια συστηματική παραπληροφόρηση όπως το συνηθίζει τον τελευταίο καιρό. Να παίξετε το βίντεο από αυτά που είπε ο Βρούτσι στη Βουλή. Να είστε ήρεμοι, δεν θα πεταγόμαστε για να κάνουμε κουβέντα. Ασφαλώς. Δηλαδή αν πεταγόμαστε διαρκώς, εγώ μπορώ να πάρω ένα φραπέ. Κάντε εσείς κουβέντα όπως θέλετε μετά. Αλλά χωρίς εμένα εδώ. Σωστό. Κύριε φίλη, σε εσάς απευθύνομαι. Ακούστε, κύριε Λιάτσο, επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Όταν αφήνετε κάποιοι να πετάγονται. Δεν αφήνω κανέναν. Να πετάγονται, πεταγόμαστε. Αν δεν πετάγονται, δεν πεταγόμαστε. Μου το υπόσχεστε αυτό. Βεβαίως. Αλλά εδώ πετάχτηκε ο φίλος μου, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Κανέναν δεν αφήνω.
Έχουμε ένα πολύ σοβαρό. Καταρχήν, εκλογές, φίλες και φίλοι, 7 Ιουλίου. Και ξεκινήσαν τα όργανα. Γιατί όχι 30 Ιουνίου και πάμε 7 Ιουλίου. Η κυβέρνηση λέει ότι πάμε 7 Ιουλίου, διότι είναι σε εξέλιξη οι πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα που ολοκληρώνονται στις 2 Ιουλίου. Και ακούμε από την αντιπολίτευση φωνές ότι όχι, το κάνει επίτηδες για να διορίσει την ηγεσία στη δικαιοσύνη. Πρόεδρο και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Άρα έχουμε μπει σε ουσιαστικά θέματα επομένως. Βεβαίως έχουμε. Μην λένε ότι δεν έχουμε μπει. Έχουμε μπει σε ουσιαστικά. Είναι γύρω-γύρω η συζήτηση. Προσέξτε κύριε Σουρμελίδη, προσέξτε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό τώρα. Έβγαλε ανακοίνωση με σαφή προειδοποίηση προς την κυβέρνηση να μην επιλέξει τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Τζανακόπουλος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την ημερομηνία των πρόεδρων εκλογών. Και λέει η Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Τσίπρας υπό το βάρος της ήττας του προανήγγειλε ότι αμέσως μετά το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα προκηρύξει εθνικές εκλογές. Είναι επομένως αυτονόητο ότι η υποπροθεσμία πλέον κυβέρνησή του, λέει η Νέα Δημοκρατία, για λόγους στοιχειώδους πολιτικής και ηθικής τάξης, δεν νοείται να λαμβάνει στο εξής καμία απόφαση που θα δεσμεύσει τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Πολύ περισσότερο για κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, και γύρω στις 7 η ώρα που είναι το δελτίο του Α, στον Αντώνη Στρόιτερ, ο κύριος Τζανακόπουλος βγήκε εκεί, καλεσμένος στο στούντιο, απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι επελέγει η 7η Ιουλίου προκειμένου η κυβέρνηση να επιλέξει ηγεσία της αρεσκίας της στη δικαιοσύνη, αφήνοντας όμως να εννοηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην οριστική επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς επισημαίνουν πολιτικοί παρατηρητές, λέγοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητές της και η Βουλή θα παραμείνει ανοιχτή. Κύριε φίλε, θα ξεκινήσω από εσάς, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Σε σχέση με τι? Με την ανακοίνωση που βγάζει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει δικαίωμα ο Τσίπρας και η κυβέρνηση, τώρα που πάμε σε εθνικές εκλογές, στο παραένα να διορίσει Πρόεδρο και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και ότι πρέπει αυτό να το κάνει, λέει η Νέα Δημοκρατία, ή όποια κυβέρνηση εκλεγεί στις 7 Ιουλίου. Ακούστε, νομικά δεν έχει πρόβλημα. Ηθικά και πολιτικά είναι ένα θέμα συζητήσιμο. Μάλιστα. Τώρα, ήθελα, αν μου επιτρέπετε. Επίσης, παρακαλώ, παρακαλώ. Να συμπληρώσουμε στην είδηση αυτή, γιατί άκουσα πριν λίγο τον κύριο Κακλαμάνη. Ναι. Μετέφερε την είδηση ότι ανέστειλε ο κύριος Βούτσης στη σχετική διάσκεψη των Προέδρων σε σχέση με το θέμα αυτό. Των τριών αντιπροέδρων. Μπράβο, στη διαδικασία αυτή. Και έδωσε και την πρώτη πληροφορία ο κύριος Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ότι το προεδρικό διάταγμα θα πρέπει να υπογραφεί εκεί κοντά στις 30 Ιουνίου. Επομένως, είναι λίγο συζητήσιμο εάν ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα το υπογράψει την επομένη. Πολύ καλά. Ναι. Τα θέματα 30 αυτά, Ιουνίου είναι Κυριακή. Καλά, μπορεί και έχει και ευαισθησία. Σε σχέση με την τήρηση του συντάγματος, άκουσα μία επιφύλαξη από τον κύριο Κακλαμάνη και συνήθως ακριβώς. Και υπήρξαν και γνωματεύσεις συνταγματολόγων σήμερα, επομένως νομίζω ότι δεν υφίσταται θέμα τέτοιο στην ουσία του. Αυτή την εντύπωση αποκόμισε δηλαδή ότι ο κύριος... Μάλιστα. Η άποψη του κυρίου που δημοσιεύεται σήμερα στην Καθημερινή, του κυρίου Μανιτάκη και του κυρίου Αλιβιζάτου, θέτουν... Μιλάει ότι... Τι λέει, ότι δεν είναι συνταγματικά σωστό, ορθό. Προσωπικά διαφωνώ. Είπα ότι το θέμα δεν είναι νομικά, μπορούν. Ηθικά και πολιτικά, είπα, είναι θέμα συζητήσιμο. Τι λέτε, κύριε Τριάντη, για το θέμα αυτό, αν θέλετε? Είναι επιλείψιμο, δεν είναι συζητήσιμο. Έχω την αίσθηση. Είναι επιλείψιμο, λέτε. Έτσι. Ναι. Νομικά, τυπικά, δηλαδή, νομίζω υπάρχει δυνατότητα, χωρίς να είμαι νομικός, γιατί το πτυχίο μου το άφησα στη Θεσσαλονίκη. Δεν το πήρα ποτέ. Σαν τον αδερφό μου. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι νομίζω. Βέβαια, υπάρχουν προηγούμενα και μάλιστα πρόσφατα. Πώς ορίστηκε ο κύριος Τουρνάρας, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Σε άλλον τομέα, φυσικά, ναι, αλλά από μια. Κυβέρνηση που έφερε. Σε αποδρομή. Σε αποδρομή. Ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση. Κύριε Παναγιώτοπουλε. Να σας πω. Εγώ θα σας πω ότι βγάζει μάτι. Ναι. Και το λέω κυρίως με τη δικηγορική μου ιδιότητα. Βγάζει μάτι αυτό που γίνεται. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να προχωρήσει. Εδώ κοιτάξτε. Τέτοια... Εδώ κοιτάξτε. Εδώ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Σας βλέπει και ο κόσμος, όπως λέτε και εσείς στην εκπομπή σας. Σωστό. Κοιτάξτε, σωστό. Έτσι λέτε. Ευχαριστώ. Ναι. Δεν πρέπει να προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία για την οποία δεν νομιμοποιείται ηθικά και πολιτικά να το κάνει. Δεν πρέπει να το κάνει. Γιατί όπως σας είπα, δηλαδή οι εντυπώσεις
είναι συντριπτικές σε βάρος της. Δείχνει ότι επιχειρεί με πολιτική σκοπιμότητα να μεθοδεύσει καταστάσεις στη δικαιοσύνη, γιατί πιθανώς φοβάται πράγματα που θα προκύψουν ή θα αποκαλυφθούν όταν βρεθεί στην αντιπολίτευση. Αυτό όμως αυτό είναι το σε σενάριο. Βάρος δικαστών, κύριε Παναγιώτο. Προσέξτε, αυτό το σενάριο δεν μ' αρέσει. Είναι σε βάρος δικαστών. Κύριε Σουρμελίδη, γιατί άλλο όλοι οι δικαστές με συγκεκριμένο τρόπο ορίζονται πάντα. Κύριε Σουρμελίδη, εγώ άλλο σας λέω. Δεν εξέφερα. Εγώ δεν αναφέρομαι στους δικαστές. Αλλά η βιασύνη του κυρίου Βενιζέλου και πολλών ακόμα να επιτεθούν στο θέμα αυτό. Κύριε Σουρμελίδη, εμένα δεν με λένε Βενιζέλο. Είναι πολύ Είμαι αυθύπαρκτος και αυτόνομος στην πολιτική ζωή. Έτσι. Λοιπόν, έχω τη δική μου άποψη και τη λέω με θάρρος και παρησία και συγκροτημένα. Λέω λοιπόν ότι βγάζει μάτι αυτή η ιστορία και δείχνει περίεργες προθέσεις. Καλό είναι λοιπόν να μην προχωρήσει η κυβέρνηση. Εγώ δεν αναφέρομαι στους δικαστές. Αναφέρομαι σε πιθανολογούμενα πονηρά σενάρια σκοπιμοτήτων από την πλευρά της κυβέρνησης και από τον κύριο Τσίπρα. Να σταματήσει αυτή η υπόθεση. Ο κύριος Τσίπρας πήρε το κόστος να ζητήσει την διάλυση της Βουλής και, και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Μάλιστα. Να πάμε ομαλά στη διαδικασία αυτή, να μην έχουμε παρατράγουδα και η χώρα να γνωρίσει μια νέα κυβέρνηση με βάση την εντολή του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, στελέχη της κυβέρνησης για το θέμα που συζητάμε λένε ότι πρόκειται για παντελή διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Η κυβέρνηση, είτε οι εκλογές γίνονταν στις 30 Ιουνίου, είτε στις 7 Ιουλίου. Μέχρι τότε διατηρεί όλες τις αρμοδιότητές της όπως εκπορεύονται από το Σύνταγμα. Το τι θα πράξει θα το αποφασίσει η ίδια η κυβέρνηση βάσει της συνταγματικής νομιμότητας και όχι βάσει του τι θέλει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Βενιζέλος που έθεσε αρχικά αυτό το ζήτημα. Το να θέτει πάντως ένα τέτοιο ζήτημα, λένε τα κυβερνητικά στελέχη, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι τουλάχιστον προκλητικό. Ο ελληνικός λαός θυμάται πως η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έσπευσαν να διορίσουν για πολυετή θητεία ως κεντρικό τραπεζίτη τον πρώην Υπουργό Οικονομικών κύριο Στουρνάρα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας τους είχε καλέσει παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας να μην προχωρήσουν σε διορισμό κεντρικού τραπεζίτη, χωρίς τη συνένεση του πρώτου κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που είχε κερδίσει τις ευρωεκλογές. Κυρία Γιαννακοπούλου, τι λέτε? Είναι απαράδεκτο, κύριε Λιάτσο, αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση. Είναι μια ξεκάθαρη θεσμική ακροβασία. Αυτό είναι. Mm-hmm. Και ξέρετε τι γίνεται. Δείχνει την καθεστωτική λογική που έχει αυτή η κυβέρνηση, που έχει φανεί πάρα πολλές φορές σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων 4,5 ετών και την οποία βέβαια εδώ πέρα, στο κλείσιμο, στο αν θέλετε, που δεν το περίμεναν και οι ίδιοι, στο κλείσιμο λοιπόν αυτής της θητείας, πάνε να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο. Εμείς θα είμαστε απολύτως απέναντι σε αυτήν, όπως σας είπα, τη θεσμική, αντιδημοκρατική, θεσμική, αντιθεσμική ακροβασία και καλό είναι να το σκεφτούν δεύτερη και τρίτη φορά. Μάλιστα. Έχουν γίνει βέβαια στο παρελθόν πράγματα. Κυβερνήσεις έχουν πάρει αποφάσεις μέχρι τελευταία στιγμή. Και τι σημαίνει να πει αυτό? Εγώ θα σας πω ακόμη και να δεχόμουν που δεν το δέχομαι αυτό το οποίο λέτε. Αυτή η κυβέρνηση δεν βγήκε, κύριε Σουρμελίδη, υποτίθεται για να αλλάξει τα κακό σκήμενα. Αλλά όπως είδαμε, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της, όχι απλά έκανε τα ίδια με το υποτιθέμενο παλιό κακό σύστημα, έκανε χειρότερα από αυτό. Και τώρα τι πάνε να κάνουν? Να διορίσουν την κεφαλή, τις κεφαλές της ελληνικής δικαιοσύνης όταν είναι μια κυβέρνηση υποπροθεσμία, όταν έχουν ανακοινωθεί προώρες εκλογές. Το ερώτημα είναι γιατί αμφισβητούμε δικαστές, η επιλογή μεταξύ δικαστών θα γίνει. Εγώ θα αναρωτιέμαι. Κανένα Σουρμελίδης να διοριστεί. Κύριε Σουρμελίδη, εκεί. Είναι μεταξύ δικαστών θα γίνει. Αυτό είναι στα όρια του Συντάγματος. Αν είναι νόμιμο, δεν είναι δημοκρατικό. Είναι θέμα ερμηνείας. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ ρωτάω εσάς τους ερμηνείας. Τον κύριο Παναγιωτόπουλο, εσάς, είναι τον κύριο Φίλη. Είναι ξεκάθαρα ζήτημα ερμηνείας του Συντάγματος. Αν όταν είναι νόμιμο, μην μου λέτε ότι δεν είναι δημοκρατικό. Όλοι οι άλλοι δικαιούνται ένα ζήτημα. Το νόμιμο είναι και ηθικό, το λέτε εσείς, κύριε. Εγώ δεν το λέω. Εγώ λέω αν είναι, νόμιμο, δεν είναι δημοκρατικό. Αφήστε το ηθικό. Είπατε δημοκρατικό. Πέφτουν οι μάσκες. Αν είναι νομιμότατα, αντιδημοκρατικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, είναι αντιδημοκρατικό. Είναι στα όρια του Συντάγματος. Εσείς το ξέρετε αυτό. Εγώ δεν είμαι νομικό. Δεν θα πάρω. Εντάξει. Ευχαριστώ, κυρία Γιαννακοπούλου. Το καταλάβαμε. Να το κάνω. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα, φίλες και φίλοι. Θα σας πω δύο πράγματα και εσείς θα καταλάβετε με αυτό που θα πω. Ότι έχω την εντύπωση και τη βεβαιότητα ότι έχουμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του
και ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Και αυτό το λέω και προς τη μία την πλευρά, να τα ακούσει, και προς την άλλη την πλευρά. Ξεκάθαρα πράγματα, και εδώ θα είμαστε, και επειδή καταλαβαίνετε, δεν θέλω να το προχωρήσω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, είναι βέβαιο τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Κύριε Παπαξιτόπουλε, ένα σχόλιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Λιάτσο, τα εξής. Ναι, ναι. Όταν η κυρία Τουλουπάκη, εισαγγελέας διαφθοράς, επελέγει με ψήφους 11, προσέξτε τι σας λέω, ναι, ναι, και είναι εισαγγελία της διαφθοράς, κάποιοι δικαστές μάζευαν υπογραφές και τις πήγανε στον προϊστάμενο τότε, στον κύριο Κανελόπουλο, 16 υπογραφές, ναι, για να ακυρώσουν την εκλογή της ότι έπρεπε να πάει σε ανώτερο βαθμό δικαστού. Προς τιμή του ο Κανελόπουλος τότε, ναι, απέτρεψε, ευχαριστώ, μάλιστα. Ευχαριστώ. Δύο, ναι, από αυτούς τους δικαστές που μάζευαν υπογραφές είναι ενεργά μέλη στην Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων. Γιατί το λέω αυτό? Αναφέρεται ότι αν κάποιος πραγματικά θέλει να κατηγορήσει να κάνει κάτι, και εγώ είμαι ένας από αυτούς, δηλαδή εγώ θέλω τελείως ανεξάρτητη δικαιοσύνη, θέλω για παράδειγμα την πρόταση του Σωτήρη του Μπάγια που λέει να επιλέγει το Υπουργικό Συμβούλιο 3 και από αυτούς τους 3 να επιλέγει, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Μέχρι τώρα όμως, κύριε Λιάτσο, καλός ή κακός, ναι, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για να ορίζει αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Και σε ανύποπτο χρόνο ήδη η μισή διαδικασία σχεδόν έχει τελειώσει. Η μισή διαδικασία σε ανύποπτο χρόνο, γιατί κανείς δεν ήξερε βέβαια ότι τι θα γίνει με τις ευρωεκλογές. Και ξαναθυμίζω ότι είναι ευρωεκλογές. Δεν είναι εθνικές εκλογές. Ναι, είναι ευρωεκλογές. Προσέξτε τι σας λέω. Mm-hmm. Δεν έχει καμία υποχρέωση η κυβέρνηση, ναι, ναι, να αναστείλει τη λειτουργία των επιτροπών. Καλά κάνει και συνεχίζει να ορίζει. Δεν θεωρώ εγώ ότι υπάρχει ηθικό θέμα. Υπάρχει για κάποιους άλλους θέμα, κύριε Λιάτσο. Θέμα ζωής θανάτου, γιατί κάποιοι είναι υπόδικοι. Λυπάμαι που το λέω. Τους εύχομαι να βρούνε το δίκιο τους. Και πρέπει, όπως έκαναν πάντα, σε επίπεδο ανώτατων δικαστών, να έχουν γνώμη. Αν κάποιος πραγματικά πιστεύει ότι είναι λάθος, σήμερα να κάνει την πρόταση, να μην έχει αρμοδιότητα το Υπουργικό Συμβούλιο να το κάνει αυτό και να μπει και στη συνταγματική αναθεώρηση. Μέχρι τότε, κύριε Λιάτσο, είναι αναφέρετο δικαίωμα της κυβέρνησης να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία που τη συνέχισε σε ανύποπτο χρόνο, σχεδόν η μισή είναι τελειωμένη. Μάλιστα. Και ολοκληρώστε. Δεν πρέπει να απολογείται κανείς γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, δεν έχουν περάσει 48 ώρες από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές προχτές, και έχουμε μπαράζ αποκαλύψεων, θα το έλεγα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και ανθρώπων που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τουρνάρας, θα μου πει την έκπληξη, παρουσιάζεται, φίλες και φίλοι, ο Τουρνάρας, όποτε θέλει. Λες και είναι πολιτικό πρόσωπο, κάνει δηλώσεις, τοποθετείται. Δεν θέλει κοινωνικό ασφαλιστικό. Τα περιθώρια, λέει ο κύριος Τουρνάρας, χρηματοδότηση των συντάξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι πλέον στενά και επομένως απαιτείται ένα σύστημα συνταξιοδοτικών προϊόντων του ιδιωτικού τομέα. Ένα το κρατούμενο. Βγήκε η κυρία Μιράντα Ξαφά με τις γνωστές θέσεις και έγραψε με αφορμή το αποτέλεσμα των εκλογών, ότι θα το χωνέψουν αργά ή γρήγορα, ότι ο ελληνικός λαός απέρριψε την ταξική πολιτική της αναδιανομής εισοδήματος που οδηγεί στη μιζέρια για όλους. Λοιπόν, τέλος στα επιδόματα, μας λέει η κυρία Ξαφά, φίλες και φίλοι, και ερχόμαστε στον κύριο Βρούτση, πρώην υπουργός και τομεάρχης εργασίας κοινωνικής ασφάλισης Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε τα εξής, τον βλέπετε. Η ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως κάθε ρύθμιση, υπονομεύει την εθνική οικονομία, τα διαβάζω λέξη προς λέξη, αλλάζει την κουλτούρα των πληρωμών και όσον αφορά στον υγιή ανταγωνισμό, γίνεται τροχοπέδι για τις συνεπείς επιχειρήσεις και το συνεπή πολίτη. Ο κύριος Βούτσης μας λέει ότι οι 120 δόσεις, Σπύρο, υπονομεύουν την οικονομία μας. Ναι. Παρακαλώ.
Λέω ότι είναι μια τριπλέτα που πάει λίγο πολύ μαζί, ναι, και που είναι σοβαρά ζητήματα. Αν τα δει κανείς και τα τρία, αυτό που είπε ο κύριος Τρουνάρας, η κυρία Ξαφά, ο κύριος Βρούτσης, δεν θέλω να συμπεριλάβω και τον Goldman Sachs, η οποία παράλληλα είπε ότι επιτέλους θα αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, ναι, ναι, και το καθεστώς και πάλι. Αλλά αυτή η τριπλέτα δείχνει μια συγκροτημένη πολιτική. Δεν πιστεύω ότι είναι ούτε αστοχίες. Άλλωστε αυτές οι απόψεις είναι γνωστές. Είναι διακηρυγμένες θέσεις. Όχι σε επιδοματική πολιτική. Όχι να αλλάξουμε το ασφαλιστικό με τους τρεις πυλώνες και όλα αυτά που λέγονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ούτε αυτά φετινά. Αλλά είχαμε 4 χρόνια να ακούσουμε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις. Τώρα ακούμε ξανά ότι δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Αξίζουν μεγάλη συζήτηση, διότι πρέπει να τεκμηριωθεί τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα καλυφθούν οι ανηλυμένες υποχρεώσεις που είναι και νομικές και ουσιαστικές υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες που ήδη παίρνουν συντάξεις ή που έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα για συντάξεις, ναι, ναι, ιδίως για τους ανθρώπους που μέσα στην επόμενη δεκαετία θα μπουν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς. Από πώς θα καλυφθούν αυτές οι υποχρεώσεις από τον προϋπολογισμό, είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Όπως σοβαρό ζήτημα είναι αυτό για τις 120 δόσεις, διότι θυμάμαι ότι από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, κυρίως από το δεύτερο, από εκείνη την εποχή, εν πάση περιπτώσει, γινόταν μεγάλη συζήτηση γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει, πρέπει να δοθούν μεγαλύτερες δόσεις. Είχαμε ακούσει κάποτε μέχρι και 180 κτλ. Επομένως, τώρα θα πάμε μπρος-πίσω, θα ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς. Δεν θα υπάρχουν ρυθμίσεις. Θα τα διευκρινίσουμε αυτά. Τώρα σε εσάς έρθω. Εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, θέτουμε τα θέματα. Καλά, διότι πραγματικά είναι όλα πάρα πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Λέω όμως ότι δεν είναι και πρωτόγνωρες απόψεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ακούμε ξαφνικά για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Ή ότι γίνεται εν θερμό, ή ότι κάποιος θέλει να επιτεθεί σε κάποιον αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται έτσι. Είναι απόψεις οι οποίες είναι γνωστές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο κύριος Βρούτσης είπε ακριβώς, είχε πάει σε ένα ασφαλιστικό συνέδριο, να το πω έτσι. Είπε ότι η ρύθμιση. Και δείξτε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ναι, βέβαια. Ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως κάθε ρύθμιση, υπονομεύει την εθνική οικονομία, αλλάζει την κουλτούρα των πληρωμών και όσον αφορά στον υγιή ανταγωνισμό, γίνεται τροχοπέδι για τις συνεπείς επιχειρήσεις και το συνεπή πολίτη. Το Υπουργείο Εργασίας απάντησε στον κύριο Βρούτσι, επισημένοντας ότι η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, φίλες και φίλοι, σε έως 120 δόσεις, ανακουφίζει εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι και τις αρχές του 2015 είχαν σωρεύσει χρέη ύψους 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ελάφρυνση των πολιτών από τη ρύθμιση των 120 δόσεων είναι αναμφίβολη. Αυτό που είναι προκλητικό και δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας να χαρακτηρίζει κάθε κοινωνικό μέτρο ως αντιαναπτυξιακό και υπονομευτικό για την οικονομία. Το ίδιο έκανε και ο αρμόδιος τομεάρχης σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας για τις 120 δόσεις. Αντί να κάνουν υποδείξεις στους ασφαλισμένους, ας κοιτάξουν γιατί τους οδήγησαν σε χρέη ύψους 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ας μην πέσουμε όλοι θύματα, και εγώ δέχομαι ότι και ο Εμίλιος και ο Σπύρος αναφέρονται, ξεκινούν από μια προσπάθεια η οποία μπήκε στο τραπέζι και πρέπει να απαντηθεί, που κάνει το Υπουργείο Εργασίας και προκειμένου η κυρία Αχτσιόγλου να κεντήσει ένα σχέδιο παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της αλήθειας, απομονώνοντας, θα σας εξηγήσω. Μας αδικείτε λίγο. Μα ένα λεπτό, αφήστε με να μιλήσω. Δηλώστε του κύριου Βρούτσι. Τώρα, σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Παπαχριστόπουλε, θα με αφήσετε να μιλήσω και δεν θα κραυγάζετε όταν μιλάω, παρακαλώ. Εγώ βίντεο θα σας δείξω, και εγώ βίντεο. Νίκο, κύριε Λιάτσο. Μισό λεπτό, κύριε Λιάτσο. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτοπουλε. Μα τα έχω δει όλα, τα έχω ψάξει. Κύριε Καλοκαιρινέ, βρείτε την επίμαχη φράση του κυρίου Βρούτσι, αν την παίξουμε σε λίγο. Ελάτε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσω αυτά που έχω να πω και μετά θα δούμε και τα βίντεο και τα πάντα. Λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση παίρνει ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Βρούτσης στο συνέδριο των ασφαλιστικών εταιριών και επιχειρεί να διαστρεβλώσει συνολικά τη θέση και της Νέας Δημοκρατίας και του τομεάρχη εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων. Και να σας πω γιατί. Ο Βρούτσης, όταν ήρθε στη Βουλή
το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις ήταν εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Και το υπερψήφισε. Και έπλεξε το εγκόμιο της σχετικής διάταξης. Δείτε το βίντεο που το έχει ανεβάσει και στο διαδίκτυο. Περιμένετε. Είπε λάθος ο κύριος Διάτσος. Δεν τα είπε αυτό ο κύριος Βρούτσης. Μην πετάγεστε. Ναι, ναι, όχι. Μας πάτε πίσω, είστε υψήφωνος. Μην πετάγεστε. Ρίχνετε την πάρα. Τι λέει λοιπόν. Όχι. Τώρα τι είπε. Τώρα έχουμε, πριν δύο μέρες. Έχουμε τον ένα ψάλτη του ΣΥΡΙΖΑ και τον άλλο ψάλτη του ΣΥΡΙΖΑ. Μα πριν δύο μέρες και γιατί τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Βγήκε στη Βουλή και υπερψήφισε. Έπλεξε το εγκόμιο της διάταξης. Τι θέλει να πει ο Βρούτσης. Όλα τα υπερψήφισε. Και εδώ προσέξτε, γιατί δεν αναφέρομαι σε εσάς. Η γκεμπελική προπαγάνδα έχει και τα ωριά της. Και δεν, αναφέρομαι σε εσάς. Να το ξεκαθαρίσω. Το λέω λοιπόν το εξής. Σταματήστε κύριε Παπαστόπουλε και ακούστε. Και λέω λοιπόν το εξής. Σταματήστε και προπαγάνδα. Ακούστε. Το ακούσαμε όλοι κύριε Παπαστόπουλε. Για όνομα του να Θεού. Τελειώσω. Να δεν είστε στρατονόμος γεπελική. Εδώ. Γεπελική. Κύριε Λιάτσο, δεν θα πετάγετε. Και είναι η γκεπελική προπαγάνδα. Δεν θα πετάγετε να λέω και κατέληξη. Είπα δεν εννοώ εσάς. Είπα δεν εννοώ εσάς και σταματήστε. Λέω λοιπόν το εξής. Απομονώνεται μία φράση του Βρούτση για να εμφανιστεί ο Βρούτσης ότι ανατρέπει αυτά που είπε στη Βουλή. Ο Βρούτσης τι είπε. Είπε και κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι βρήκε ληξιπρόθεσμα χρέη το 14,85 δισεκατομμύρια και τα πήγε στα 140 δις. Διότι την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ γονάτισε η μικρομεσαία τάξη στην Ελλάδα. Αυτά σε φόρους, βεβαίως αυτά είπε. Αυτά απομονώνεται. Να διαβάσετε αυτά όλη την ομιλία του. Κύριε. Να διαβάσετε κύριε φίλη όλη την ομιλία ότι του. Κάνει όχι news, να απομονώνετε δηλαδή, ένα κομμάτι news, και να επιχειρείτε να κεντήσετε την ευφελή προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλη την ομιλία του να διαβάσετε. Κοιτάτε ο κύριο Βρούτση και κοιτάτε να την καλύψετε. Είναι καυσή πολύ καυσή. Υπέρ του νομοσχεδίου των 120 δόσεων, ο άνθρωπο που εισηγήθηκε την υπερψήφισή του. Κύριε φίλη, μη φωνάζετε, όχι, γιατί δεν μπορείτε να καλύψετε φωνάζετε ότι γονατίσατε τη μικρομεσαία τάξη και καταστήσατε τους Έλληνες ανθρώπους που χρωστάνε στο δημόσιο, τους νοικοκυρέους, τους ανθρώπους που είχαν ψηλά το κεφάλι μέχρι να θεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα τολμάτε να του συμπεριφέρεστε σαν να είναι επέτες. 85 δις ήταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη, κύριε Λιάτσο, και τα πήγαν στα 140. Μάλιστα. Και προσπαθούν με μπαλώματα να κλείσουν τρύπες εν ώψη εκλογών. Λέει λοιπόν ο Βρούτσης, δεν είναι υγιής λύση να βάζουμε τους πολίτες στον τοίχο ή να τους γονατίζουμε, να τους οδηγούμε σε χρεοκοπία του νοικοκυριού ατομική και οικογενειακή και μετά να προσπαθούμε με τσιρότα να κλείσουμε τις πληγές. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει σε μια ανασυγκρότηση της οικονομίας, στην οποία θα πληρώνονται οι φόροι κανονικά, στην οποία θα μειωθεί η φορολογία και θα μειωθούν οι εισφορές, για να μπορούν όλοι να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις. Να πω κάτι, κύριε Λιάτσο. Άλλοι λέγανε δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Άλλοι περνάγανε τα διόδια και λέγανε μην πληρώνετε. Ο κύριο Τσίπρας έλεγε κάτι αντίσταση. Μην πληρώνετε εισφορές και φόρους. Τώρα η μπάλα στην εξέδρα. Βάλτε το βίντεο να δούμε τι είπε ο Βρούτσης στη Βουλή. Ετοιμάζεται. Όταν εισηγήθηκε την υπερψήφιση των 120 δόσεων εξηγείτε, και όταν ήταν ο ίδιος εισηγητής. Πώς εξηγείτε. Ναι, σήμερα πήρε το χάπι του ΣΥΡΙΖΑ και άλλαξε γνώμη. Πάτε σε εκλογές και δείχνετε το πρόσωπό σας. Ηρεμήστε για να άλλαξε. Ηρεμήστε για να κάνουμε διάλογο. Το ΣΥΡΙΖΟΧΑΠΟ πήρε ο Βρούτσης και έγινε νεοφιλελεύθερος. Παρακαλώ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε φίλη, σας ακούσαμε. Ωραία. Κύριε Τριάντη. Κύριε, πολύ κύριε Τριάντη, όταν έχω τι εξήγηση. Και αριστερό, τι εξήγηση. Δείξτε τον το κύριο Τριάντη, θέλω να δω. Να δούμε τον κύριο Τριάντη. Μπορούμε να δούμε τον κύριο Τριάντη. Λοιπόν, κύριε Τριάντη, εσείς τι. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ που το πρωί διαβάζουν τον Φρίντμαν για να ακολουθήσουν ακραία νεοφιλελεύθερη όλη η κρατική περιουσία στους πιστωτές να αντιδικούν. Συμβούλια ξένων. Ηρεμήστε. Απαλωτρίωσαν τη δημόσια περιουσία του. Και τώρα μας κάνουν και τους εισαγγελείς. Τώρα φταίει ο Βρούτσης. Πού οδηγείται τα στη Βουλή. Κύριε φίλε, θα βοηθήσετε. Έχει αναρτήσει τα βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε. Και τώρα προσπαθούμε να διαστρεβλώσουμε λοιπόν και να κεντήσουμε την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μπας και πάρει κανένα ψηφαλάκι. Παρακαλώ. Κύριε Τριάντη. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση. Ακούσαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο ότι ήταν εισηγητής για τις 120 δόσεις. Μα τα έχει πει στη Βουλή, κύριε Λιάτσο. Πώς το εξηγείτε εσείς, κύριε Τριάντη, εκτός αν έχει χάσει τα λογικά του. Όχι, αν, βέβαια. Αν συμβαίνει κάτι άλλο. Πώς εξηγείτε, σας διάβασα λέξη προς λέξη,
τι δήλωσε σήμερα ο κύριος Βρούτσης για τις 120 δόσεις. Ο οποίος λέει ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων, το επαναλαμβάνω, υπονομεύει την εθνική οικονομία, αλλάζει την κουλτούρα των πληρωμών και όσον αφορά στον υγιή ανταγωνισμό, γίνεται τροχοπέδι για τις συνεπείς επιχειρήσεις και το συνεπή πολίτη. Ξέρετε τι θέλει να πει. Παρακαλώ. Γιατί δεν πρημοδοτούνται και αυτοί οι συνεπείς. Παρακαλώ. Και γιατί φτάνουν το λόγο οι υπόλοιποι και γιατί οδηγούνται οι υπόλοιποι στο να μην μπορούν να πληρώσουν. Το πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. 4,5 εκατομμύρια Έλληνες. Έχω ρωτήσει τον κύριο Τριάντη. 140 δις. Αν παίρνει το λόγο μόνο. Δεν θα τον παίρνετε εσείς. Γιατί εξαιτίας της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ. Τώρα είμαστε ο Βρούτσης. Συγκρατηθείτε κύριε Παναγιωτόπουλε. Πάρα πολύ συγκρατηθείτε. Συγκρατούμε. Έχω κάνει ερώτηση σε άλλο. Αλλά δεν μπορείτε να όταν μην με ακούτε. Όταν είμαι παρόν, θέλω δεν να... μπορώ να βλέπω να διαστρεβλώνουν οι αριστεροί και οι δεξιοί ψάχνουν. Θέλω να με ακούτε. Να διαστρεβλώνουν τα λεφτά. Θέλω να με ακούτε όταν έρχεστε στην εκπομπή. Βεβαίως. Θέλω να με ακούτε. Ασφαλώς. Δεν είναι η εκπομπή σας εδώ, είστε καλεσμένος. Δηλαδή, βεβαίως. Μην υπάρξει παρανόηση. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Τριάντη, παρακαλώ. Έχω μείνει ενεός από τον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο, τον οποίο γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και εκτιμώ και τη συγκρότησή του και την δημοσιογραφική του επάρκεια και την πολιτική του παρουσία. Πάνω μου ένα λεπτό. Διάβασε, συγγνώμη, διάβασε κάτι ο Εμίλιος. Μα λέω ότι είναι απόσπασμα. Ένα λεπτό. Πάντα του οποίου η παράθεση. Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ, πάνω. Κύριε Παναγιώτοπουλε. Διαβάστε όλη την ομιλία. Άκουσα καλά τι είπες και ακούσαμε. Λοιπόν, ακούσαμε και τα σχόλιά σου, τα οποία είναι θεμητά. Μπορείς να λες να σχολιάσεις. Ο καθένας μπορεί να λέει τις απόψεις. Λοιπόν, υπάρχει μία συγκεκριμένη αποστροφή του λόγου του. Αν ήμουν στη θέση σου και επειδή έχεις υπάρξει πολύ καλός δημοσιογράφος, λες, μάλιστα Εμίλια, αυτά. Ορίστε όμως τι είπε και άλλα τα οποία απεκρύβησαν. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Μα γιατί ένα δεν παίζεται αυτά που είπε στη Βουλή όταν εισηγήθηκε ο ίδιος στην υπερψήφιση των 120 στον Γιάννη μου. Τώρα. Μα επικαλείσαι τι είπε πριν από λίγο καιρό στη Βουλή. Για δεν το συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως. Δεν επικαλείσαι. Έπαθε, τρελάθηκε στη συνέχεια και τα άλλαξε αυτά που είπε. Με συγχωρείς, εγκάλεσες για διαστρέβλωση των σημερινών του δηλώσεων. Ναι, πού βρίσκεται? Διότι απομονώνεται κάτι που είπε. Και δεν αναφέρομαι σε σένα. Όχι, πού βρίσκεται? Αν παρατεθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας, που είναι μια ολόκληρη ομιλία με μια εσωτερική συλλογιστική, θα καταλάβουν και αυτοί που μας βλέπουν την ουσία των όσων είπε. Όταν απομονώσουμε ένα κομμάτι, διαστρεβλώνουμε. Εμείς εδώ αθελά μας πιστεύω, αλλά αναφέρομαι στην κυρία. Άρα η Νέα Δημοκρατία τι μας λέει? Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι υπέρ των 120 δόσεων. Όπως το είπε ο Βρούτσης στη Βουλή. Όπως το είπε ο άλλος Βρούτσης. Όχι ο σημερινός Βρούτσης, ο προχθεσινός. Όπως το υπερψήφισε στη Βουλή ο Βρούτσης. Με την ψήφο του. Δυστυχώς το ΑΠΕ δεν έχει το βίντεο, φίλε και φίλοι. Γι' αυτό θα σας το δείξω. Η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει πολιτικές που δεν θα χρεώνουν τον ελληνικό λαό. Και δεν θα γονατίζουν 4,5 εκατομμύρια. Ωραία, κύριε Παναγιώτη. Αυτό υποβρούτσι, παρακαλώ. Αυτό λέει ναι. Ελάτε, κύριε Τριάντη. Κύριε φίλε. Συγγνώμη, εγώ θα... Αν έχετε την καλή, θα σας δώσω το λόγο, κύριε φίλε. Είστε... Εμίλια, εγώ θα αποχωρήσω σε λίγο. Γιατί? Αν συνεχιστεί. Ναι, αν συνεχιστεί αυτό. Αν συνεχιστεί. Θα... αν δεν με ακούτε, τι να κάνω. Εκτός κι αν με κάποιο κόμμα με καλέσει και είναι υποψήφιος είναι... βουλευτής και θα φωνάζω πιο δυνατά από τον Πάνο. Ελάτε, κύριε Τριάντη, δηλαδή, τώρα. Δεν γίνεται κουβέντα. Γιάννη μου, με συγχωρείς. Πάνο μου, δεν γίνεται έτσι. Είμαι πρεπέστατος προς όλους. Όταν θέμα γίνεται αναφορά όμως σε κάτι πολύ σοβαρό, με συγχωρείς, Γιάννη. Έχω και ένα προσωπικό θέμα. Είμαι ο κατεξοχήν επίμονος κοινωνιστής στη Νέα Δημοκρατία. Και δεν δέχομαι, να μου αμφισβητούν αξίες θεμελιακές για μένα. Ωραία. Όταν λοιπόν, ξέρω ότι ο Βρούτσης. Μα δεν μιλάω για αλάθητο. Μιλάω για θεμελιακές. Μιλάω για θεμελιακές. Την άποψή σας, την ακούμε. Τις οποίες πιστεύω και εκπροσωπώ αυτό το χώρο. Αλάθητο διεκδικείται. Δεν δέχομαι τη διαστρέβλωση. Κύριο Τριάντη, θέλω να δω. Είναι εύκολη προσπάθεια. Παρακαλώ πολύ, μην κάνουμε μπάχαλο την εκπομπή. Θα παρακαλέσω πολύ. Γνώμη μου. Λοιπόν, κύριε Τριάντη. Έτσι. Πάνω. Εκεί να την πείτε. Δεν σα εμποδίζει κανεί. Άμπρα. Κύριε, κύριε Παπαξιτόπουλε, μισό λεπτάκι δώστε μου. Πάνω. Να κάνουμε μια ζήτηση. Ταλαιπωρούμε τους τηλεθεατές μας. Το ελείπον της δηλώσεως Βρούτσι. Το ελείπον από την σημερινή υπάρχει του. Υπάρχει στην υπόλοιπη ομιλία. Το ελείπον. Μπορείς να το βρεις ή να πεις στον άνθρωπο να στο στείλει για να δούμε αν δεν έχει ανεβάσει την ομιλία. Ασφαλώς. Ωραία. Βρες το και να συζητήσουμε μετά. Πάμε παρακάτω. Μας λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, φίλες και φίλοι, έρχομαι. Μας λέει. Δεν παίρνετε και το Βρούτσι τηλέφωνο. Ότι είναι υπέρ των. Ο Βρούτσι χρειάζεται. Δεν το παίρνετε και το ίδιο τηλέφωνο. Ο Βρούτσι ξεκουράζεται γιατί έχει ξυπνήσει νωρίς, οπότε ξεκουράζει τον άνθρωπο. Ναι, κυρία Γιαννακόπουλου.
Παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, μιλάμε για μια απίστευτη εκτείναξη, εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ειδικά τα τελευταία 4,5-5 χρόνια, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όπου έχουν φτάσει στα 140 δις, έχουν προσθεθεί 55 δις κατά την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει να πει αυτό? Ουσιαστικά, 1 δις ανά μήνα, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Και έρχονται λοιπόν τώρα, προεκλογικά, τώρα το θυμήθηκαν, όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν κάνει κάτι γι' αυτό, και τι λένε για τις 120 δόσεις. Βεβαίως χρειάζονται. Είναι όμως έτσι τα πράγματα στην ουσία? Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι επί της ουσίας ψευδεπίγραφη είναι αυτή η ρύθμιση όσον αφορά τις οφειλές προς το δημόσιο. Δεν είναι 120, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ελάχιστοι μπορούν να ενταχθούν και εντάσσονται σε πάρα πολύ λιγότερες δόσεις. Και όσο υπάρχει αυτή η υπερφορολόγηση, όσο υπάρχουν αυτές οι απίστευτες εισφορές με τον εκτρωματικό νόμο Κατρούγκαλο, που εμείς λέμε ότι είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να καταργηθεί από την επόμενη κυβέρνηση. Συνολικά, όσο υπάρχει, συνολικά, νόμος, κύριε, πρέπει, είναι ένας εκτρωματικός νόμος. Χρειάζεται να υπάρξουν, έχουμε ξεκάθαρη θέση, είναι καταπεκμένη στην Βουλή. Διαβάστε την, να τη δείτε. Έχουμε ξεκάθαρη θέση λοιπόν γι' αυτό. Από εκεί και πέρα χρειάζεται. Συνολικά μου λέτε. Μπορείτε να με αφήσετε να τοποθετήσω. Σας ρωτάω, κύριε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι μόνο όταν μιλάει κάποιος ο οποίος σας καλάει τη σούπα για το ΣΥΡΙΖΑ, κάθεστε και κάνετε μία τοποθέτηση. Είστε άδικοι. Να μην κάνουμε καμία ερώτηση, να μιλάμε μόνοι μας. Θα χαρώ να σας ακούσω να κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις και τον κύριο Φίλη πάντως. Γιατί σας πιάνει. Τις θέλω. Θα μου δίνει την πάσα να μιλάω πιο πολύ. Άρα λοιπόν. Για να μιλήσουμε λίγο, γιατί αυτά πρέπει να ακούει ο κόσμος και όχι καυγάδες χωρίς ουσία. Λοιπόν, άρα εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι με υπερφορολόγηση που πρέπει να υπάρξει άμεση μείωση των φόρων, έχει τσακίσει τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους ο ΣΥΡΙΖΑ με όλη αυτή την υψηλή φορολογία. Μάλιστα. Και ειδικά την έμεση φορολογία. Με ανεμική ανάπτυξη κάτω από 2% και με τα πλεονάσματα και τις δεσμεύσεις άνω του 3,5% τα οποία έχει υπογράψει, με όλες αυτές... Ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Θεωρείτε... Το 1,9 είναι πάνω από το μέσο όρο. Υπάρχουν, κύριε Λιάτσο, 3,5% πλεονάσματα σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης? Θα τρελαθούμε τελείως. Γιατί εδώ πέρα πραγματικά θα τρελαθούμε τελείως. Αυτό το κοκτέιλ, 3,5% πλεόνασμα, με τόσο ανεμική ανάπτυξη, σημαίνει απλά λιτότητα. Και έρχεται μετά ο κύριος Τσίπρας και μας κοκορεύεται για τα ματωμένα υπερπλεονάσματα που έχει πληρώσει με το αίμα του ελληνικός λαός. Τους έχει στραγγίξει, έχει πάρει 10, επιστρέφει ένα και πρέπει και να χειροκροτάει. Κύριε Παπαξόπουλε, τι λέτε? Ξέρετε, κύριε Λιάτσο, ναι. Το οποίο το έχει γράψει η Die Welt. Όσοι ασχολούνται με το διεθνή τύπο ξέρουν ότι η Die Welt είναι μια συντηρητική εφημερίδα γύρω από κάπως ανάλογη με την Καθημερινή στην Ελλάδα. Ναι. Το καταθέσει και στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι γραμμένο τους πρώτους μήνες του 2015, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, και μιλάει για 800 δις που είναι παρκαρισμένα σε τράπεζες, σε φορολογικούς παραδείσους, σε offshore. Πόσα είπατε, 800? 800 δις. Αν λέει ψέματα η Die Welt, σας λέω και εγώ. Αυτό το έγγραφο το έχω καταθέσει επίσημα στην Ολομέλεια της Βουλής. Για να συνονογιόμαστε γιατί τάξη μεγέθους, γιατί ακούω ανεβαίνουν οι τόνοι, κύριε Λιάτσο. Θα γίνω κουραστικός να ξαναθυμηθώ ότι αυτή η κυβέρνηση από τους ανθρώπους της αγοράς, τους πολύ κατηρτισμένους κλπ, παρέλαβε μια ανεργία γύρω στο 27,5%. Πρωτόγνωρο νούμερο. Δεν ξαναγίνει ποτέ σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει ξαναγίνει. Αν έχει γίνει, να μου το πούνε. Και το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού είχε χάσει το 1/4 της περιουσίας τους. Έτσι, για να συνονογιόμαστε, κύριε Λιάτσο. Μάλιστα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όταν ακούω επιθετικές φωνές, και μπορώ να πω και σε περισσότερες λεπτομέρειες, ναι, όσες θέλετε, ναι, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω. Χρησιμοποίησε έναν όρο, τον πήρε πίσω βέβαια ο κύριος Παναγιώτη, γκεμπελικούς και κάτι τέτοια, ας πούμε. Εντάξει, τον πήρε πίσω, το δέχομαι, κύριε Παναγιώτη. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Το δέχομαι, αλλά μάστους, να τα λένε. Δεν μπορεί κανείς να διεκδικεί το αλάθητο. Είπατε την άποψή σας, την ακούσαμε, τη σεβόμαστε. Και έχει δίκιο ο κύριος Τριάντης, που είναι ένας σεμνός δημοσιογράφος, ότι θα σηκωθώ να φύγω.
Το είπες, το ξανάπες, είπες την άποψή σου. Τι σημαίνει, ότι είσαι εσύ ο σωστός και εμείς. Μπορεί εγώ να είμαι λάθος και εσύ να είσαι ο σωστός. Μας εδώ παραθέτουμε απόψεις. Μας κρίνει ο κόσμος. Παρά έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έτσι. Συμφωνούμε. Πού κολλάνε οι ακραίες εκφράσεις κλπ. Ακούστε, κύριε Λιάτσο, και τελειώνω. Δεν θέλω να πω πολλά. Ολοκληρώστε. Δεν θέλω να πω πολλά. Γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Δεν θέλω να πω πολλά. Πρέπει να κουβεντιάσουμε και για το αποτέλεσμα των εκλογών και για τις εθνικές που έρχονται. Δεν θέλω να πω πολλά. Και να μιλήσουν και όλοι. Έχει δίκιο ο κύριος Τσακαλή. Τελειώνω. Και θέλω να πω το εξής ό,τι αφορά τις 120 δόσεις. Ναι. Πράγματι, όπως έγινε όχι μόνο στις 120 δόσεις, θα σας πω καμιά τριανταριά νομοσχέδια που ενώ έβριζε η Νέα Δημοκρατία. Έρχονταν και τα ψήφισε. Να σας τα θυμίσω ένα προς ένα. Ναι, το ίδιο έκανε και ο κύριος Βρούτσης τότε στη Βουλή. Βεβαίως, έτσι δεν λέει ψέματα ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Αφού φτιάχναμε ένα πέπλο μυστηρίου ότι κάτι φοβερό και τρομερό γίνεται, πηγαίναμε και τα ψηφίζαμε. Γιατί ξέρει ότι αυτός που τον αφορά, τον ακούει, τον βλέπει. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων της αυτή κυβέρνηση, το ξαναλέω, με αφορμή το τελευταίο. Ναι. Επικοινωνιακά δεν το χειρίστηκε καλά. Έδωσε 820 εκατομμύρια πλήρης 13η σύνταξη, θα ήταν 2,5 δις. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν είναι έγκλημα ο επικοινωνιακός χειρισμός, ναι, να το χρεωθούμε. Αλλά αυτά είχε και αυτά έδωσε. Μάλιστα. Και αυτό έκανε με τις 120 δόσεις και θα μπορούσε να περιλάβει και άλλους ακόμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαξούπουλε. Δεν είναι επιχείρημα δηλαδή αυτό. Η κυβέρνηση ευχαριστώ πολύ. Πριν πέσει, κύριε Φίλη, ορίστε. Να πω κάτι για τις δόσεις πάντως. Θα πείτε, κύριε Τσαγκαρή. Λοιπόν, λοιπόν, κύριε Φίλη. Εμένα η άποψη αυτό που εξέφρασε ο κύριος Βρούτσης δεν με εκπλήσει. Ναι. Όπως λέει και η λαϊκή έκφραση, για να μην την πω ακριβώς έτσι, η χαρά δεν αφήνει να κρυφτεί. Δηλαδή, έδειξε το πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν την αλαζονία, θεωρούν ότι με μεγάλη διαφορά θα πάρουν τις εκλογές. Και θα έρθουν για να κόψουν τις δόσεις δηλαδή. Και αρχίζουν και βγάζουν τη γενικότερη ιδεολογία τους, τη νεοφιλελεύθερη πάνω σε αυτό. Είτε είναι οι 120 δόσεις, ας πεθαίνουν, ας μην παίρνουν σύνταξη, να τους κάνουμε. Να βάλουν μυαλό, σου λέει, να πληρώναν κανονικά. Είτε οι 120, είτε τα επιδόματα γιατί να παίρνουν, είτε ο κύριος Τουρνάρας αυτά που λέει. Έτσι τα λέει. Αυτό είναι το πρόσωπο της Νουδού. Ακούστε, θα τους μαζέψει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι λογικό. Μάλιστα. Διότι με αυτά που λένε, ζημιά κάνουν. Όμως δεν θα μπορέσει να αποκρύψει το πρόγραμμά του, το οποίο είναι μέχρι στιγμής όλο ασάφεια. Θα υποχρεωθεί να το εξειδικεύσει μέχρι τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαγκάρη. Για τον κύριο Παυλόπουλο, που είναι επαυτού να πω. Ναι, βεβαίως. Κύριε Τσαγκάρη, ελάτε. Φωτογράφησα στο ξεκίνημα της ομιλίας μου τι θα κάνει ο κύριος Παυλόπουλος σε σχέση με την Τζουντάμα. Το είπε και ο κύριος Χακλαμάνης νωρίτερα. Αυτό που θέλω εγώ να διαβάσω για τις 120 δόσεις είναι το εξής. 10 Μαρτίου του 2018, ο κύριος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο της ΓΕΣΕ εξήγηλε τις 120 δόσεις και μάλιστα ότι οι οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ θα σπάσουν σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι θα παγώσει και θα αποπληρωθεί όταν μπορεί να πληρωθεί και η τελευταία δόση του υπόλοιπου χρέους. Οι οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ μπορούν να ρυθμιστούν πολύ εύκολα μόνο με μία αίτηση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αυτά είναι 10 Μαρτίου του 2018. Αυτό είναι στο διαδίκτυο. Μπαίνεις και το διαβάζεις. Μητσοτάκης άμα βάλεις 120 δόσεις. Λοιπόν, ο κύριος Βρούτσης, χωρίς εγώ να θέλω να γίνω συνήγορος του, φαντάζομαι υπονοούσε. Πάντως το θεωρώ ότι χρειάζεται ερμηνεία μία δήλωση. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα ότι χρειάζεται ερμηνεία μία δήλωση. Όταν απομονώνουμε ένα κομμάτι, χρειάζεται ερμηνεία. Αν είναι ένα κομμάτι, είναι ατυχή διατύπωση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το λέω αυτό, διότι αν ο κύριο. Εγώ μιλάω σαν οικονομολόγος εδώ, κύριε Λιάτσο, όπως ξέρετε, δεν πολιτεύομαι. Ούτε αυτό εγώ δεν το δέχομαι, κάποιο... να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Ό,τι λέμε είναι πολιτικό, κύριε Τσακάρη. Όταν έρχεστε εδώ το βράδυ και συζητάμε. Είναι. Εδώ δεν συζητάμε για άλλα πράγματα. Ακούστε. Συζητάμε πολιτική κυρίως. Πολιτική οικονομία είναι το πολιτική μάθημα για το πανεπιστήμιο. Μην μου λέτε λοιπόν δεν κουβεντιάζετε πολιτικά. Είναι άλλο πράγμα να κουβεντιάζετε κατεξοχήν πολιτικά. Μην μου λέτε δεν κουβεντιάζετε πολιτικά. Εγώ άλλο σα λέω. Εμεί όλοι κουβεντιάζουμε πολιτικά. Και εσεί είστε απ' έξω και δεν κουβεντιάζετε πολιτικά. Και δεν είναι κατά λάθο. Εδώ παραλίγο θα ήσασταν ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Παραλίγο θα ήσασταν ευρωβουλευτή. Αν σα κατέβαζε, θα βγαίνατε κιόλα. Θα βγαίνατε κιόλα. Δεν λέτε να κουβεντιάζετε πολιτικά. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν εκπροσωπώ κάποια παράταξη στο πάνελ. Για να το διατηρήσω. Άλλο αυτό. Εγώ δεν σα είπα ότι εκπροσωπείτε την Νέα Δημοκρατία εδώ. Ούτε κάποιο άλλο κόμμα. Δεν εκπροσωπώ καμία παράταξη στο πάνελ. Λέω, φαντάζομαι ότι
αυτό που ήθελε να πει ο κύριος Βρούτσης. Α, και εσείς φαντάζεστε, γιατί όλοι φανταζόμαστε τι ήθελε να πει ο Βρούτσης. Βεβαίως. Να πάμε να πάρουμε από τις Βρυξέλλες κανένα διερμηνέα να μας εξηγήσει. Δηλαδή, τι ήθελε να πει ο Βρούτσης. Δεν καταλαβαίνω. Η Δημοκρατία είπε ο Βρούτσης για να καταργήσει τις 120 δόσεις που ψήφισε τον περασμένο μήνα. Μα να καθόμαστε 8 άνθρωποι για να καταλάβουμε τι ήθελε να πει ο Βρούτσης. Αυτό είπε. Πού συμβλάκαμε. Η ερώτηση είναι. Σύρθηκε. Δεν τη πρότεινε. Η ερώτηση, κύριε Παπαχριστόπουλε. Τόσο πιο απλά να σα το πω. Ακούστε, η ερώτηση έτσι είναι πάρα πολύ απλή. Και ολοκληρώστε να πάμε σε διαφημίσεις. Αν αυτό ήταν εύκολο. Αν ήταν εύκολο. Αν ήταν γίνανε, κύριε Παπαχριστόπουλε. Για θέματα που τσακάνε κριτική. Δεν είναι το ένα. 16. Τα έχω μπροστά μου. Αν ήταν εύκολο δημοσιονομικά αυτό το μέτρο που πήρε η κυβέρνηση σήμερα, γιατί δεν το έχει πάρει ένα χρόνο πίσω και τσακωνόταν με τους θεσμούς και το πήγαινε για το έφερνε και έφτασε 10 μέρες παραμονή των εκλογών. Εσείς ξέρετε ότι άρα ήταν πού, από το Σαμαρά. Γιατί κι άλλα σωστά έπρεπε να πάρει. Ψηφίστηκε τότε, βεβαίως. Ναι, το θυμάστε. Ψηφίστηκε 72 δόσεις και ήρθε η κυρία Βαλαβάνη και το έκανε 100. Ναι. Και καλά έκανε. Ευχαριστώ, κύριε Τσακάρη. Κύριε Παναγιώτοπουλο, κάτι θέλετε να πείτε. Μόνο αυτό. Για τον κύριο Παυλόπουλο. Όλη η συζήτηση αυτή, μισό λεπτό. Έγινε στη 12η διάσκεψη των ασφαλιστών. Το είπα. Για την ασφάλιση. Έχει ασφαλιστικό συνέδριο. Ναι, ναι. Έχει σημασία ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν ήταν στον αέρα. Σε ποιο αέρα εννοείται. Δεν ήταν μια διακριτική. Δεν βγήκε σε κανένα μπαλκόνι μόνος του και έκανε μονόλογο. Εντάξει, δεν το είπαμε αυτό. Βεβαίως, ήταν εκεί, στους ασφαλιστές. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος λέει ότι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, για πείτε μας, τι θέλετε για να πάω σε διαφημίσεις. Επειδή είχαμε έντονη διαφωνία και αυτό είναι χαρακτηριστικό ενός δημοκρατικού διαλόγου, μιας δημοκρατικής συζήτησης. Γι' αυτό άλλωστε παρακολουθούν και την εκπομπή σου. Πάρα πολλοί κόσμοι σε μίλια και το ξέρει. Το γλυκένιστο. Να πω κάτι, όχι, να πω κάτι που μας ενώνει. Και μας ενώνει ο υπεύθυνος τρόπος, ο εθνικά υπεύθυνος και ο θεσμικά υπεύθυνος. Με τον οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ασκεί τα καθήκοντά του. Συμφωνούμε. Που είναι και καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου. Να θυμίσω, λοιπόν, να θυμίσω λοιπόν ότι το 2016 για την περίπτωση της τότε εισαγγελέως του Αρείου Πάγου της κυρίας Ευτέρπης Κουτζαμάνη απεστάλλει το σχετικό προεδρικό διάταγμα τρεις μέρες νωρίτερα. Έτυχε. Και απεστάλλει τρεις μέρες νωρίτερα από τη λήξη της θητείας. Ο κύριος Παυλόπουλος το κράτησε και το δημοσίευσε την 1η Ιουλίου. Αυτό δείχνει πόσο πιστός στις διατάξεις του συντάγματος και της νομιμότητας είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι. Άρα συμφωνώ. Θα πράξει και τώρα αυτά που ορίζουν το Σύνταγμα πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Και κείμενοι νόμοι. Και να πω και κάτι, ναι, ακόμα. Ναι, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, ναι, τον ξέρω γιατί γνωριζόμαστε από παλιά και έχουμε συμπορευτεί, συζητούμε πολιτικά, διαφωνούμε ή συμφωνούμε. Αυτό σημαίνει φιλία. Τον ξέρω για πολύ καλό δερματολόγο. Και όλοι μου λένε τα καλύτερα. Και έχει δει και πολύ κόσμο δωρεάν. Το λέω δημόσια. Όχι, μην πολύ, αδικούμε τους ανθρώπους. Δεν έχει δεχθεί να πάρει ένα ευρώ ποτέ στη ζωή του. Έχει δει πολύ κόσμο δωρεάν και έχει προσφέρει. Άστα τώρα, τα προχώρα στο παράστημα. Δεν τον ήξερα. Στο παραστήριο. Δεν τον ήξερα όμως. Ναι. Δεν τον ήξερα. Ναι. Ως μεμοιημένο στην ψυχανάλυση. Ναι. Τι μας είπε. Ναι. Μας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή μαστίγωσε και εξανάγκασε τον γονιπετή Βρούτσι να στηρίξει και να υπερψηφίσει τις 120 δόσεις και τώρα εκτονώθηκε ο Βρούτσις, πέταξε τα δεσμά του κοινωνισμού του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλε τον ακραίο νεοφιλελεύθερο εαυτό. Ακριβώς ήταν κακέκτυπο, κακέκτυπο μιας ανάγνωσης ανάποδης του πρόεδρου. Ποιος πρότεινε τις 120 δόσεις? Είναι μια κομική ανάγνωση ενός σοβαρού πολιτικού ζητήματος. Κύριε Τριάντη, δείξτε τον κύριε Τριάντη. Ποιος πρότεινε τις 120 δόσεις? Ποιος τις πρότεινε? Μα δεν θα βγάλουμε. Κύριε Τριάντη, το θέμα είναι να μην χρεωθούν οι Έλληνες και να μην περιμένουν γονιπετής τις 120 δόσεις. Να τους ξαναδώσουμε την αξιοπρέπεια που είχαν που να πληρώνουν αυτά που πρέπει στο δείξτε δημόσιο. Τον κύριο Τριάντη, και παρακαλώ. Να ξεχάσουμε και τα κινήματα. Δεν πληρώνουν κύριε Τριάντη, του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φίλη, απλώς ήθελα να πω, σχολιάζοντας αυτό που είπε ο Πάνος τώρα. Αν σας επιτρέψει ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Φίλης, ο οποίος μιλάει και αυτός πάνω στον άλλο. Αυτό που είπε ο Πάνος για τον πρώτο. Είπα κάτι εγώ. Αν παίρνει μόνος του το λόγο, θα τον παίρνω κι εγώ. Τελεία. Συγγνώμη. Ωραία. Αυτή η λογική μου αρέσει πάρα πολύ. Άρα το βάρος σε εσάς, κύριε Γιάτσο. Το βάρος σε μένα, εγώ κοιτάξτε, η ευγένειά μου φτάνει μέχρι ένα χιλιόμετρο. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν μπορώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπε ο Πάνος για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ σωστό. Και διαπιστωμένο από την εμπειρία. Θα του θυμίσω όμως ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε ψηφίσει τον Προκόπη Παυλόπουλο για πρόεδρο. Ο κύριος Μητσοτάκης. Διαφημίσεις 2 λεπτών και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.
Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα mail σας. Βλέπετε το τηλέφωνό μας, εκείνη η συνεργάτη μου η Σοφία, στο 210-34-89-008 και το προσωπικό μου mail. Είναι εκατοντάδες τα mail για τα μηνύματα κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι. Κύριος Νάσος Χανιωτάκης. Για ρώτα τον Παπαχριστόπουλε Μίλιε τις απόψεις του για τις ευρωεκλογές, μια που πριν από 10 ημέρες στην εκπομπή σου έλεγε ότι ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσα έξω, φίλτατε, το παραδέχομαι. Έπεσα έξω. Τι να κάνω. Έπεσε έξω, το παραδέχεται. Παραδέχομαι. Τι να κάνω. Αν είναι να με απολογηθώ γι' αυτό, ναι, έπεσα έξω. Κυρία Κατερίνα Γαργαλιάνου, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Θεωρώ, λέτε, απαραίτητο να γίνεται κάθε βράδυ ενημέρωση του ελληνικού λαού για τις κατάπτυστες δηλώσεις του κεντρικού τραπεζίτη, που είναι συντονισμένες με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Ιωάννα Ζηνοπούλου, κύριε Παπαχριστόπουλε, εάν είσαι με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, σε ψηφίζουμε με 1000 όλοι παρέα. Παρακολουθούν την εκπομπή. Κώστας Μαντενίδης, εάν δεν προχωρήσει η επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο νόμος, σημαίνει ότι η χώρα παραμένει στον Τούρκο κοτσαμπασισμό. Οι κακοποιοί ληστεύουν και σκοτώνουν ανενόχλητοι. Οι φορείς της πολιτικά δικής κάστας αλληλοκατηγορούνται και αλληλοκαλύπτονται διαχρονικά με την αρρωγή των φορέων της τυφλής εντός εισαγωγικά δικαιοσύνης, ενώ οι πολίτες πλήβιοποιούνται και οδηγούνται σε κοινωνικό αφανισμό, με εκτίμηση Κώστας Μαντενίδης. Κύριος Ηλίας Ανδριόπουλος, νομίζει ο κόκκινος πάνος ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Ποιος στοχοποίησε τα ταμεία και τους εργαζομένους? Έλεος. Δείχνει όμως η Νέα Δημοκρατία το πραγματικό της πρόσωπο. Ο κύριος Χρήστος, το κεφάλι πάντα ψηλά το είχαμε εμείς οι Έλληνες, μέχρι που η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μας κατέστρεψαν με τα μνημόνια. Η Κόντρα Νιούς, φίλες και φίλοι, της Τετάρτης έχει πρώτο θέμα. Ο Βρούτσης καταργεί τις 120 δόσεις και εξαφά τα επιδόματα. Νεοφιλελεύθερες ρουκέτες τρομάζουν την κοινωνία και αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το βασικό θέμα της Κόντρα Νιούς Τετάρτης, φίλες και φίλοι. Το σύνδρομο της καθεστωτικής αλαζονίας έχει χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση. Στην κατεύθυνση αυτή γράφει η Κόντρα. Χαρακτηριστικές είναι οι τοποθετήσεις του Γιάννη Βρούτση, το μεάρχη εργασίας, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ενώ η ακρεφνής φιλελεύθερη Μιράντα Ξαφά τάσεται υπέρ της κατάργησης των επιδομάτων, γιατί τα θεωρεί τοξικά και προερχόμενα, ταξικά με συγχωρείτε, και προερχόμενα από τη φορολογία των πλουσιών. Τσίπρας, η επιλογή του Μάρφετ Βέμπερ δεν ενώνει την Ευρώπη. Μητσοτάκης, σημαντικό βήμα για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Αυτά γίνανε στις Βρυξέλλες οι δηλώσεις. Καλοκαιρινές εκλογές, κάλπες 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Γιατί έφυγε η μεγαλοοικονόμου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Συνελήφθησαν και οι δύο δραπέτες των φυλακών Αυλώνα. Από τον Ζαγοράκη, από τον Βαρουφάκη στο Ζαγοράκη, η περιήγηση της έδρας. Ο Ραούλ Μπράβο, ο ποδοσφαιριστής, φίλες και φίλοι, είχε περάσει και από την Ελλάδα. Ο Ραούλ Μπράβο, αρχηγός της μαφίας με τα στημένα παιχνίδια. Εκτός κινδύνου η 8χρονη Αλεξία. Ο Σταύρος βγαίνει από το ποτάμι, τέλος εποχής. Και το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Όχι στην εσωστρέφεια». Ευχαριστώ πολύ για το πρωτοσέλιδο, κύριε Καλοκαιρινέ. Κύριε Τσαγκάρη, θέλω να έρθουμε λίγο στο προχθεσινό αποτέλεσμα. Ναι, απλά για την ιστορία να ξαναθυμίσουμε, γιατί εγώ εννοώ ότι μιλάω επιστημονικά. 9% στο πρώτο κλιμάκιο, 20% από 29% το φόρο εισοδήματα στα νομικά πρόσωπα, 5% στο φόρο στα μερίσματα, 120 δόσεις, ένφια μείωση κατά 30%, εγώ έλεγα 50% για να πάμε στη δική μου επιστημονική άποψη. Τέλος επιτιδεύματος, η σφορά αλληλεγγύης, ελάχιστον αυτά τα έχει πει εδώ και 2 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εγώ θα σας παρακαλέσω κάτι. Άλλη φορά μην ξαναπείτε ότι δεν μιλάτε πολιτικά. Έτσι. Δηλαδή, όταν γίνεται μια συζήτηση, με συγχωρείτε, κύριε Τσαγκάρη, θα με συγχωρέσετε κάτι. Όταν γίνεται μια συζήτηση και μου ψάχνετε επί 20 λεπτά στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή και μου βγάζετε τις δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας και το πρόγραμμα. Προ 2 ετών. Και μας αναφέρετε τι έχει πει ο Μητσοτάκης για τις 120 δόσεις. Κακό. Εγώ δεν είναι κακό. Καλά κάνετε και τα λέτε. Αλλά μην μου ξαναπείτε ότι δεν μιλάτε πολιτικά. Μην το ξαναπείτε αυτό, κύριε Τσαγκάρη. Κύριε Λιάτσο, μιλήσαμε για τις 120 δόσεις. Αν η Νέα Δημοκρατία θα καταργήσει τις 120 δόσεις. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν από το ρεπορτάζ σας είπα και σας διάβασα και την πηγή και 10 Μαρτίου του 2018. Ωραία, εντάξει.
ο κύριος Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει τις 120 δόσεις και στα 3 χιλιάρικα δια 2 το ποσό. Μάλιστα. Και έτσι και ανάλυση ολόκληρη. Ευχαριστώ. Αν ο Γκρούτσα απόψε, είτε το είπε σωστά είτε το είπε λάθος, καταργεί αυτό που έχει πει ο Μητσοτάκης προδιετίας, είναι μια άλλη συζήτηση. Μα τις ψήφισε το 120. Κύριε, τώρα, στο αποτέλεσμα. Μισό λεπτό εκεί, η Goldman Sachs, φίλες και φίλοι, έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο, όπως διαβάζω εδώ από την Καθημερινή. Και λέει νίκη Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές. Προβλέπει νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές με θετικές επιπτώσεις σε ομόλογα και ανάπτυξη. Αυτό βλέπει η Goldman Sachs, φίλες και φίλοι, και έχει μια μεγάλη αναφορά για το άρθρο της Goldman Sachs η Καθημερινή. Πώς είδατε το αποτέλεσμα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσαγκάρη, λοιπόν, και τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα. Το αποτέλεσμα των εκλογών. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για θριάμβους ούτε για νίκες. Είπε και ο κύριος Παπαχριστόπουλος εδώ, ο φίλος μου, ότι ήταν ένα αποτέλεσμα μη αναμενόμενο. Μη αναμενόμενο από τους περισσότερους. Και καθαρή νίκη, και λοιπά. Το θέμα είναι το εξής. Αν θεωρήσουμε ότι ο λαός, οι πολλοί που μετρήθηκαν να είναι εκεί που είναι σήμερα, οι πολλοί. Και δεν το λέω με την έννοια του διχασμού, το λέω με την έννοια της δημοκρατικής διαδικασίας. Οι πολλοί είπαν λοιπόν ότι αυτό το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση δεν τους εκφράζει, δεν τους αρέσει, επιθυμούν κάποιο άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είπαν οι πολλοί, ιδιαίτερα όταν ο Πρωθυπουργός από πολλού χρόνου, προεκλογικού εννοώ χρόνου σε ευρωεκλογές, δεν ανέδειξε αυτές τις ευρωεκλογές ως ευρωεκλογές, αλλά αποδέχθηκε την πρόταση Μητσοτάκη για δημοψήφισμα και είπε και ο ίδιος ότι το θεωρεί ψήφο εμπιστοσύνης και έγκριση ή όχι μάλιστα του κοινωνικού του πακέτου κλπ. Ήρθε λοιπόν η κοινωνία και είπε ευχαριστώ, δεν θα πάρω, θέλω κάτι άλλο. Τώρα βλέπω μια προσπάθεια, είδα και εγώ τον κύριο Τζανακόπουλο απόψε, αλλά βλέπω κάποια κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός επέδειξε μια γενναιότητα και μια αξιοπρέπεια στην περιφορά του, διότι το ίδιο βράδυ ανέγνωσε ορθά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το απεδέχθη την έννοια του δημοψηφίσματος δηλαδή, και είπε ο άνθρωπος ότι θα πάω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσω την πρόεδρη διεξαγωγή εκλογών κλπ. Δέχτηκε λοιπόν ότι υπάρχει μια, αν θέλετε, αναντιστοιχία της λαϊκής βούλησης με την διαχείριση των πραγμάτων της χώρας. Αυτό λοιπόν που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το αποδέχτηκε και το υλοποιεί και το κάνει πράξη, κάποιοι έρχονται, θεωρώ σήμερα, να το τροποποιήσουν κατά μία έννοια, να το, όχι το τελικό αποτέλεσμα, ότι δηλαδή η χώρα θα πάει σε εκλογές, αλλά κάπως να του δώσουν ένα άλλο χρώμα. Άκουσα λίγο, ας πούμε, μια έννοια ότι η κοινωνία δεν κατάλαβε, ίσως η κοινωνία έχει κάνει λάθος. Η κοινωνία μίλησε, κύριε Λιάτσο, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τώρα μίλησε ο λαός. Δεν είναι δημοσκόπηση, δεν είναι βούληση, δεν είναι έτσι καταλάβαμε. Είναι ο λαός λέει, είναι θέλω κάτι άλλο. Ναι. Και η τεχνική συμβουλή μου είναι, εγώ τα ίδια έλεγα και στις προηγούμενες εκλογές, αν θυμάστε, ότι όταν τότε κάποιοι έλεγαν ότι η κυβέρνηση Σαμαρά δεν προλάβε να επιδείξει το έργο της. Λοιπόν, η κοινωνία λοιπόν δεν της άρεσε το έργο εκείνης της κυβερνήσεως και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ τότε. Η κοινωνία σήμερα δεν της αρέσει το έργο αυτής της κυβερνήσεως. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Φτάσαμε 10 μέρες παραμονή των εκλογών να πάρει άλλο μια σύνταξη 500 ευρώ, που την πήρε και καλά έκανε και την πήρε. Φτάσαμε παραμονή των εκλογών για να δούμε το θέμα των 120 δόσεων. Η κοινωνία είναι μέχρι το κεφάλι, ο Έλληνας είναι 20 του μηνός. Πολύ σωστά το επισημαίνετε κάθε βράδυ και σας θυμά αυτό. Φτάνει 20 του μηνός και τελειώνουν τα λεφτά για το σούπερ μάρκετ. Είμαστε όλοι κατεστραμμένοι, διότι καταγράφουμε όλοι οι υποαξίες. Ολονών τα παιδιά δεν έχουν προοπτική, πέρα και έξω από την όποια μείωση, με τα όποια ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού που λέμε ανεργία. Προχτές διάβασα το Συμβούλιο Επικρατείας μετά από 14 χρόνια απεφάνθη ότι δεν είναι αντισυνταγματικό η απαγόρευση της διαφήμισης των καπνικών προϊόντων και των τσιγάρων. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα αν θέλει να είναι ευρωπαϊκή επικράτεια και να ανήκουμε στο ευρώ. Συν τα θέματα της ασφάλειας, συν αισθητικά θέματα, συν πολλαπλές, αν θέλετε, κολοτούμπες, όχι κολοτούμπες, αλλαγές κατευθύνσεων, αλλαγές προτεραιοτήτων, ισοδύναμα, μεταφορικά ισοδύναμα. Ήρθε μέχρι και η ιστορία για τις 120 δόσεις με κάτι μαθηματικούς τύπους 7 σελίδες, να πρέπει να πάει ο μέσος άνθρωπος σε ένα φοροτεχνικό. Μάλιστα. Για να μπορεί να βρει άκρη αν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στις 120 δόσεις. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ.
Η κοινωνία έχει ταλαιπωρηθεί, είναι κουρασμένη και θεωρώ αυτή την ψήφο κυρίως ψήφο αγανάκτησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, παραιτήθηκε ο Σταύρος Θοδωράκης από επικεφαλής του ποταμιού. Δεν είδες. Λέει ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές στο ποτάμι και έδωσε το δαχτυλίδι του στον κύριο Μαυρωτά. Τρία κόμματα έπαθαν ανεπανόρθωτη ζημιά, φίλες και φίλοι, στις ευρωεκλογές. Το ποτάμι, η Ένωση Κεντρών και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Κύριε Τριάντα, έρχομαι σε εσάς. Τι είδατε με το αποτέλεσμα αυτό? Λαϊκή ενότητα δεν ήταν. Καλά, ναι. Ναι. Τι είδατε στο αποτέλεσμα της Κυριακής, κύριε Τριάντη, και τι πιστεύετε ότι θα ακολουθήσει? Ήταν μια αμιγώς τιμωρητική ψήφος. Ήταν για μια κυβέρνηση η οποία εφάρμοσε μνημόνιο. Κανένα κόμμα που κυβέρνησε και υιοθέτησε το μνημόνιο και το εφήρμοσε, δεν επέπλευσε. Το μεγάλο κόμμα του παρελθόντος, το ΠΑΣΟΚ, συρρυκνώθηκε απελπιστικά. Η Νέα Δημοκρατία είχε απώλειες. Ήταν αδύνατο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην υποστεί απώλειες και να μην έχει επιπτώσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το μακεδονικό. Ακούω με μεγάλη έκπληξη ότι δεν ήταν και μεγάλη η ζημιά του ΣΥΡΙΖΑ στην Μακεδονία. Σε τρεις νομούς ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά δεν καταλαβαίνω. Εμείς που ζούμε στην Αττική, άλλοι στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, στο Αγρίνιο, στα Ιόνια, στα Δωδεκάνησα, δεν έχουν την ίδια ευαισθησία για το μακεδονικό? Ευχαριστώ πολύ. Για να κρίνουν θετικά ή αρνητικά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν καταλαβαίνω γιατί περιορίζεται η συζήτηση περί απολειών μόνο στη Μακεδονία. Έχω την αίσθηση ότι το μακεδονικό, όχι τόσο για την ουσία της συνθήκης, όσο για, για τον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση, πρώτον νόμισε ότι θα διχάσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδείχτηκε σε αυτό τον τομέα λαϊκιστής και άλλαξε θέση. Σας θυμίζω ότι δεν πήγαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο πρώτο μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Δεν το είχε υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία και δεν μετέσχουν. Αργότερα, όταν είδε τη δυναμική ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το υιοθέτησε και πήρε αυτή τη θέση. Επίσης, σε ό,τι αφορά το μακεδονικό, η κυβέρνηση, επειδή έκανε την εσφαλμένη, όπως αποδείχθηκε, ανάλυση ότι θα διχαστεί η Νέα Δημοκρατία, από τη μια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Καραμανλική, και από την άλλη ο Σαμαράς, ο Άδωνης κτλ., δεν έδωσε βάρος στην ενημέρωση του κόσμου. Νομίζω το παραδέχτηκαν κάποιοι προχτές, ο Σπύρτζης ή κάποιοι άλλοι, νουνεχείς κατά τη γνώμη μου, και δεν ενημέρωσε τον κόσμο. Δεν προσπάθησε να διασκεδάσει τις υπαρκτές ανησυχίες του κόσμου και τα ερωτηματικά που γέννησε η συνθήκη των Πρεσπών. Μου επιτρέψεις ερώτηση? Βεβαίως. Αν δεν είχε, δηλαδή ο στόχος ήταν να λυθεί ένα πρόβλημα κατά τον κύριο Τσίπρα και τις απόψεις του ή να διχάσει τη Νέα Δημοκρατία? Ο στόχος, ο πρώτος στόχος προς Θεού ήταν να λυθεί ένα πρόβλημα. Έτσι. Και κατά τη γνώμη μου, παρά το γεγονός ότι διατηρώ επιφυλάξεις και έχω μια κριτική άποψη σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, είμαι θετικός απέναντί της. Όμως, μαζί με την επιλογή αυτή που είναι κομβική και πολύ σημαντική, υπήρξε σε ό,τι αφορά το πολιτικό πεδίο και αυτή η πρόθεση της κυβερνήσεως. Έτσι νομίζω. Μάλιστα. Και του Πρωθυπουργού. Τώρα, δεν ήταν μόνο αυτοί οι λόγοι. Ναι, ποιοι άλλοι είναι? Ήταν οι βασικοί. Είναι το θέμα της ασφάλειας. Mm-hmm. Και της παραβατικότητος. Δεν είναι σημερινά τα κρούσματα. Απλώς το αίσθημα της ανασφάλειας έχει μεγαλώσει. Και εδώ είχαμε κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω από σοβαρούς ανθρώπους που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση και στα φίλια ΜΜΕ. Όταν ακούν τη λέξη νόμος και τάξη, λένε ότι αυτό είναι της ακροδεξιάς. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Σε ποιον μιλούν? Στους ανθρώπους που καθημερινά τρομάζουν και χυμάζονται στις λαϊκές συνοικίες. Δεν πάσχει η Εκάλικη, η Κηφισιά και όλες οι άλλες συνοικίες. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν δολοφόνησαν τον επιχειρηματία στην Εκάλη, τον άνθρωπο με τα τρία παιδιά. Δεν πάσχει όσο οι άλλες συνοικίες. Όσο οι άλλες συνοικίες. Κατά κύριο λόγο. Όχι παντού. Παντού η αστυνομευσή είναι λυπής πάντως. Αυτό θέλω να σου πω. Έχει συνδέσει η αριστερά, επειδή έχει το φοβικό σύνδρομο και πολύ σωστά το έχει, το κουβαλάει από τις εποχές που ήταν στο στόχαστρο και την κυνηγούσε η μετεμφυλιακή κατάσταση.
Αλλά δεν έχει αποβάλει αυτό το σύνδρομο. Mm-hmm. Νόμος και τάξη δεν είναι ακροδεξιό. Είναι ένα δικαίωμα ιερό που πρέπει να κατακτηθεί. Και βεβαίως πρέπει να το υπερασπίζεται η κυβέρνηση και μάλιστα μια κυβέρνηση της αριστεράς. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και άλλα. Είναι το μεταναστευτικό, το οποίο μονίμως είναι αγκάθι στην ελληνική κοινωνία. Δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό. Ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα σε ό,τι αφορά τη γενική εικόνα της κυβερνήσεως. Ναι, ναι. Ένα τελευταίο. Ο Νίκος, ο φίλος, αγαπητέ Γιάννη, ναι, μίλησε χθες. Ο πρώην υπουργός. Ναι, ναι. Για το ύφος και το ήθος της εξουσίας. Εσύ βλέπετε, είδες τέτοια φαινόμενα τα τελευταία. Προσεγγίζω αυτή την άποψη, ναι, αλλά ίσως όχι με τον τρόπο που το κάνει ο Νίκος. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Τι είχαμε από τη μεταπολίτευση και μετά? Δύο κόμματα που μάλλον καθημερινά, ναι, το, ναι, κυβερνών και η αντιπολίτευση, έβγαινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο αείμνηστος Μαρούδας, ο Λαλιώτης, ο Χίοψη. Και έλεγε κάτι. Έβγαινε ο αντίστοιχος της Νέας Δημοκρατίας και απαντούσε την ίδια μέρα. Την άλλη μέρα που το ίδιο. Δεν απαντούσε. Έλεγε όταν γίνουμε κυβέρνηση. Ακριβώς. Αυτό θα καταργηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος έχει μπουχτίσει. Δυστυχώς η κυβέρνηση της αριστεράς ακολούθησε ακριβώς το ίδιο μονοπάτι. Ο Τσίπρας τραυματίστηκε. Ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου. Το αποτέλεσμα. Ασφαλώς και κλονίστηκε κάπως, αλλά παραμένει και στο κόμμα του, αλλά και γενικώς ως πολιτικό πρόσωπο για την πολιτική πορεία της χώρας, παραμένει ένας πολύ σημαντικός παράγων. Έχει πιθανότητες κάποιας επιτυχίας στις εκλογές του Ιουλίου ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι δύσκολο. Όμως, εγώ θα έλεγα το εξής. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κρατήσει 25% και πάνω, ας κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η πολιτική δύναμη που στο προσεχές μέλλον Θα παίξει πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ρόλο και πρωτεύοντα ρόλο, έχω την αίσθηση. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Κύριε φίλη, εσείς... Μου επιτρέπετε να πω κι εγώ. Σε εσάς έρχομαι, αγαπητέ κύριε φίλη. Το σχόλιο. Το σχόλιο σας. Δεν ρωτάω τίποτα, παρακαλώ. Όχι, ρωτήστε με. Όχι, ρωτήστε, παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι μεγάλη διαφορά, είναι πολύ μεγάλη ήττα και είναι και πολύ μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Σε μεγάλο βαθμό. Ποιος φταίει, γιατί ήρθε η ήττα, τι οσφρίζεστε, τι πιστεύετε ότι περίμενε η ελληνική κοινωνία από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα? Αυτά είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Απλά και το καθαρά. Το ερώτημά σας με τους πόλους. Λοιπόν. Λοιπόν, κατά βάση συμφωνώ με τις εκτιμήσεις κατά βάση του, ναι, κυρίου Τριάντη. Μάλιστα. Θέλω προεξαγωγικά να πω ότι προ 1,5 μηνός με είχατε ρωτήσει στην εκπομπή σας. Εσείς τι πιστεύετε, μου λέτε, είναι μπροστά, προηγεί τη Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Και εγώ σας είπα ότι δεν μπορεί επί 2,5 χρόνια οι δημοσκοπήσεις όλες να δίδουν ευκρινή διαφορά μπροστά της Νέας Δημοκρατίας και να μην συμβαίνει αυτό. Αυτό έρχεται σε κόντρα με αυτά που έλεγε το Μαξίμου. Ναι, το Μαξίμου έλεγε. Εγώ το είπα και αυτό που καταλάβαινα εγώ τι έλεγε το Μαξίμου για τις εταιρείες δημοσκόπησης. Ξέρετε τι έλεγε? Ότι υπάρχει συμφωνία με κάποιες από τις εταιρείες, περισσότερες μάλλον έλεγε, με τη Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσουν μια πλαστή εικόνα κτλ. Ναι, ναι. Και ήρθε η Κυριακή των εκλογών και είδαμε τι έγινε. Ναι, λέγανε αυτές τις ηλιθιότητες, συγγνώμη. Διότι δεν μπορεί να θεωρούμε ότι πουλήθηκαν όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων 2,5 χρόνια και συνεχώς βγάζουν τέτοια ευκρινή διαφορά. Τι αυτό είπα στην εκπομπή σας. Καλά, Χριστό. Ναι. Και καλά θα κάνει εφ' εξής, βέβαια. Χαμός με τα μηνύματα, γίνεται χαμός. Ο κίνδυνος εσωστρέφειας δεν πρέπει τώρα να υπάρξει. Τις αποτιμήσεις, τα πρόσωπα που φταίνε, όλα θα τα βρούμε μετά τις εκλογές. Μετά τις εθνικές. Είμαστε 9,5 μονάδες πίσω. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μέχρι τις 7 Ιουλίου, σήμερα είναι ο μήνας 30 έχει, αύριο 29 πόσο έχει. Ναι. Έχουμε 37 ημέρες. Ναι. Πιστεύετε ότι προλαβαίνει να τρέξει ο Τσίπρας, να καλύψει κενά, να μειώσει τη διαφορά έστω κάπως κτλ? Προλαβαίνει. Διότι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι λέει? Ναι. Χθες μου είπανε και λέω δεν είναι δυνατόν. Δεν είχαν συμπληρωθεί 24 ώρες από τις ευρωεκλογές και μου είπανε ότι ξεκινήσανε δημοσκοπήσεις και μάλιστα τα πρώτα δείγματα, δεν θέλω να αρχίσω να τα λέω από τώρα, ότι ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πιθανότητα. Πριν συμπληρωθεί 24 ώρες. Θα καλύψει σε κάποιο βαθμό. Θα μικρύνει δηλαδή η διαφορά, λέτε? Νομίζω ναι. Διότι μπορεί να κερδίσει. Κοιτάξτε, εκεί θα με ρωτήσετε λίγες μέρες πρώτων εκλογών. Αυτά θέλω να σας ρωτάει ο κόσμος. Τι να σας ρωτάω. Όλα είναι δυνατά. Όλα δύσκολο δυνατά. Όμως. Τίποτα δεν αποκλείεται. Δύσκολο. Δύσκολο. Κύριε Παναγιώτοπουλε. Εκτός αν συμβεί κανένα γεγονός ιταρακτικό. Όχι, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Τα αίτια. Συνοπτικά. Ναι. Καταρχήν είναι παρήγορο ότι ο κόσμος καταψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ
ό,τι συμβαίνει σε όλες τις εκλογές. Έχασε ένα εκατομμύριο περίπου ψήφους. Χωρίς να υπερψηφίσει. Ένα εκατομμύριο μείον είναι στους ψήφους. Χωρίς ουσιαστικά να υπερψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Συνέβη αυτό που συμβαίνει, να καταψηφίζουν κάθε φορά. Τι μου λέτε τώρα. Το Καντράν έγραψε 33, τόσο με 23, τόσο. Τώρα... Αυτό δεδομένο. Αλλά αυτό που σας λέω, ότι κατεψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπερψήφισαν. Καλά, τώρα αυτό είναι ψυχαναλυτικού τύπου η ανάλυση. Αυτό γίνεται. Είναι ψυχαναλυτικού τύπου η ανάλυση. Σε όλες τις εκλογές. Δηλαδή. Εδώ έχει 10 μονάδες διαφορά τώρα που μου λέτε. Σας λέει επιτρέπα, αλλά να μιλάμε. Λέω λοιπόν, ο κόσμος είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτού ανέβει έταξε πολλά. Που δεν είχε λόγο να τα τάξει τόσα. Ωραία. Διότι η φορά των. Ναι, αλλά σας θυμίζω ότι ψήφισε ο κόσμος το ΣΥΡΙΖΑ με μόνο μία μονάδα διαφορά από το Γενάρη του 2015, το Σεπτέμβριο του 2015, ενώ ο Τσίπρας είχε κάνει το τρίτο μνημόνιο. Πριν είχε κάνει το τρίτο μνημόνιο και μετά γίνανε οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Αλλά δεν είχαν. Και έχασε μόνο 1% ο Τσίπρας. Ναι. Από το Γενάρη του 2015. Ναι, διότι ο κόσμος είπε, ναι, οι άνθρωποι πρώτη φορά ανεβαίνουν. Δώσ' τους κι άλλο χρόνο. Σε 6 μήνες δεν αρκεί για να τους κρίνουμε. Ο Τσίπρας αυτό βρήκε μνημόνια, έκανε το τρίτο, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τέλος Αυγούστου του 18 μας έβγαλε από το μνημόνιο. Ναι. Και αυτό. Τον βρήκαν τα μνημόνια και στις 18 Αυγούστου του 20, μας έβγαλε τα μνημόνια ο Τσίπρας. Ναι. Αυτό και δεν το κατάλαβε. Ο κόσμος δεν πήρε χαμπάρι. Όχι. Τι γίνει. Να σας πω. Μάλιστα. Έδρασε εις βάρος. Διότι σου λέει, τόσο καιρό μας έλεγες ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια στο ξέφωτο και θα αλλάξουν, θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Έχουμε 9 μήνες που βγήκαμε και δεν βλέπουμε και να δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα. Αυτό. Τώρα, δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπέστη στρατηγική ήττα. Το ΚΙΝΑΛ, το κίνημα αλλαγής, υπέστη μία εύσχημη ήττα. Εδώ πανηγυρίζουν. Αφήστε να. Ανοίγανε σαμπάνιες. Θα το εξηγήσω. Υπέστη ήττα. Ότι είμαστε πάνω από τη Χρυσή Αυγή, λέγανε. Αλλά είμαστε, τηρήθηκαν. Τέτοια λέγανε. Αλλά τηρήθηκαν τα προσχήματα. Και γιατί υπέστη. Ο σκοπός του τώρα είναι. Τώρα εσείς κόπτεστε για το κίνημα αλλαγής. Όχι. Περίμενα να μιλήσετε για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κόπτομαι για την ενότητα αριστεράς και κεντροαριστεράς. Θέλετε να την εντάξω στο. Δεν έχετε καταλάβει ότι το κίνημα αλλαγής είναι πιο κοντά στο Μητσοτάκη από ότι στο Τσίπρα. Το κίνημα λοιπόν θέλει αλλαγής. Θέλει φιλοσοφία για να καταλάβουμε αυτό. Όχι. Πούμε αυτά, η πλειοψηφία της. Εγώ εύχομαι προσωπικά να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό η σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής μετά τις επόμενες εκλογές. Γιατί η σημερινή πλειοψηφούσα κοινοβουλευτική ομάδα, όχι όλη η πλειοψηφούσα, θέλει να γίνει από κούμπι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, τελειώνω. Γιατσό, και ένα τελευταίο. Ναι. Και βεβαίως το ΚΙΝΑΛ ενδόμηχας εύχεται να γίνει αυτοδύναμος να βγει ο κύριος Μητσοτάκης για να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση. Να πάει μαζί του. Στηρίξει, να πάει μαζί που του. Αυτό θα σημάνει συντριβή. Ξέρετε τι θα κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Μητσοτάκης. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει. Να γίνει πρωθυπουργός. Όχι. Θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Ναι. Να βρει τους 200. Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει η απλή αναλογική. Συμφωνώ. Διότι η απλή αναλογική. Σας λέω, κύριε φίλη, που είστε έξυπνος άνθρωπος. Για να τον αλλάξει. Δεν αρέσει σε πολύ υψηλά κλιμάκια. Του και είναι βασικό θέμα ναι. Που τα υψηλά κλιμάκια έχουν επιλέξει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Συμφωνώ. Να στηρίξουν Μητσοτάκη. Διότι το μόνο που τους ενδιαφέρει τώρα δεν είναι τα οικονομικά συμφέροντα κτλ. Είναι άλλα πράγματα. Θέλουν να μην υπάρχει, λέει, ακυβερνησία. Και ναι. Δεν γουστάρουμε απλή αναλογική. Αν βρει. Άρα οι δαγκωτό ψηφίζουν αυτή τη στιγμή. Τα υψηλά κλιμάκια δαγκωτό Κυριάκο. Αν βρει τέλος. 200 βουλευτές να το ψηφίσουν, μεγιά του δεν θέλει 180, θέλει 200. Θα δούμε. Εύχομαι, θα δούμε, εάν φτάσει εκεί, κυρία Γεννηματά, να ξεπλύνει το στίγμα που τη βαρύνει το πολιτικό που δεν ψήφισε στην προηγούμενη διαδικασία της απλής αναλογικής. Έκανε, πώς το λένε λαϊκά, και τελειώνω. Του μπεκί ψιλοκομμένο με την απλή αναλογική στο κίνημα αλλαγής. Και τελειώνω. Ανησυχητικό είναι... Τέσσερις φορές έχετε πει ότι τελειώνετε. Ναι, μα δεν με αφήνετε, με κόβετε. Λοιπόν. Θα σου τα χώσω. Δεν τον είστε δικαστήριο εδώ να κάνετε αγόρευση. Το κόβετε πάνω στο έξι. Ένας από τους 4 ψηφοφόρους πρώην της Χρυσής Αυγής ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Πώς το είπατε αυτό? Ένας στους 4 ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ακροδεξιά Νέα Δημοκρατία. Σημαίνει ότι θα πρώτον. Εκεί θέλετε να μας πάτε. Σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων θα ασκηθεί πίεση να τραβηχθεί ακόμη πιο δεξιά. Που δεν νομίζω ότι θα δούμε. Εύχομαι να αντισταθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Εύχομαι. Λοιπόν, διαφημίσεις για να μην διακόψω μετά τους υπολείπους, να έχουμε τοποθετήσεις. 2 λεπτά διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Επειδή μας παρακολουθείτε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και μου γράφετε στο μήνυμα δεν χρειάζονται 200 βουλευτές. Με 151 αλλάζει ο εκλογικός νόμος, αλλά θα ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές. Συμφωνούμε. Συμφωνεί. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Ναι, μας έλεγε φίλες και φίλοι ο ΣΥΡΙΖΑ και το Μέγαρο Μαξίμου ότι πάμε για ντέρμπι. Αυτό λέγανε. Δύο μέρες πριν τις εκλογές. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαριστόπουλε. Έτσι είναι. Πάμε για, θα τα λέμε όλα. Βέβαια, πάμε για ντέρμπι. Το ντέρμπι κατέληξε με 9,5 μονάδες διαφορά. Τώρα βγαίνουν διάφορα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο κύριος Νίκος Φίλης και άλλοι. Ενδιαφέρον άρθρο από τον κύριο. Και ο κύριος Σκουρλέτης και ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Κυδάκης είχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στα νέα. Στα νέα, όπου έλεγε ότι ο Ιβανόης μπορεί να είναι ένας πολύ χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος επιτυγχάνει μεγάλες νίκες, αλλά επιτυγχάνεις μία νίκη, λέει, δύο νίκες, τρεις νίκες, για να έχεις όμως νίκες διαρκείας μπροστά στα επόμενα χρόνια, πρέπει να έχεις δίπλα σου συνοδοιπόρους πολύ ικανούς, με στόχους, με στρατηγική, με γνώσεις κτλ. Τοποθετείτε δηλαδή με κριτικό έντονο πνεύμα απέναντι σε επιλογές του Μαξίμου, είναι σαφές αυτό που γίνεται. Επίσης, γίνεται πολύ μεγάλη κριτική ότι διάβαζαν λάθος τις δημοσκοπήσεις. Και εγώ αναρωτιέμαι, σύμφωνοι, μπορεί να είχαν ευρήματα που τους βγάζανε, ξέρω εγώ, 3, 4, 5. Τις άλλες δημοσκοπήσεις όμως, που αυτό που βλέπαμε, ότι στις 10 δημοσκοπήσεις μιλούσαν για πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν τις έβλεπαν στο Μαξίμου. Θα πρέπει να τις βλέπουν και τις άλλες δημοσκοπήσεις και να τις λαμβάνουν υπόψη. Τώρα, ποιος είχε την ευθύνη και ενημέρωνε τον Πρωθυπουργό. Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Έχει δίκιο σου. Και θα επαναλάβω και αυτό που έχω πει αρκετές φορές. Αυτή είναι η άποψή μου, φίλες και φίλοι, ότι είναι αρκετά μόνος ο κύριος Τσίπρας. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Που δεν έχω σχέση ούτε με τον Μαξίμου, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Νιώθω ότι είναι πολύ μόνος ο Αλέξης Τσίπρας στις μάχες που δίνει. Και φανταστείτε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια σκέψη που θέλω να σας πω, δική μου σκέψη που κάνω μερικές φορές. Για φαντάσου, το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα? Γι' αυτό λέω, φαντάζει πολύ μόνος του στο τοπίο ο Αλέξης ο Τσίπρας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έρχομαι σε εσάς να σας ακούσουμε. Ναι. Κοιτάξτε, στις 26 Μαΐου ο τόπος άλλαξε σελίδα. Και αυτή η αλλαγή θα ολοκληρωθεί με το αποτέλεσμα των εκλογών, από ό,τι φαίνεται, τις 7 Ιουλίου. Η δική μου εκτίμηση, ο ελληνικός λαός είναι ο κριτής όλων μας και αυτός θα αποφασίσει στο τέλος. Αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι και αυτή η διαφορά θα μεγαλώσει. Και αυτό το οποίο ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Άρα πάτε για αυτοδυναμία, λέτε. Με χαμηλούς τόνους, θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι με προβολή του συγκεκριμένου αποτελέσματος του προχθεσινού, ναι, με μία προβολή, ναι, είναι στα όρια της αυτοδυναμίας το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ζητήσει και ζητάει καθαρή εντολή. Και αυτό χωρίς ίχνος αλαζονίας, με χαμηλά τους τόνους και με διάθεση να επανενώσει τους Έλληνες, απορρίπτοντας το διχαστικό πολιτικό λόγο και τη διχαστική ρητορική και επιχειρώντας να συνθέσει. Ζητάει καθαρή εντολή, θα είναι σημαντικό να υπάρξει κυβερνητική αυτοδυναμία, αλλά θα ζητήσει αμέσως μετά ο Μητσοτάκης και συνθέσεις και συνεργασίες, ακόμα και αν έχει κυβερνητική αυτοδυναμία. Γιατί, κύριε Λιάτσο, το χρειάζεται ο τόπος. Η Νέα Δημοκρατία, η πολιτική της θα έχει δύο πυλώνες και θα είναι απόλυτα ισορροπημένη απέναντι στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα. Ο πρώτος πυλώνας είναι να απελευθερωθούν οι παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας. Οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά βεβαίως βρίσκονται και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από τα δύο και τα δύο. Ναι, ναι. Πρέπει να δημιουργηθεί νέος εθνικός πλούτος για να έρθουμε στην αναγκαιότητα της εφαρμογής του δεύτερου πυλώνα της πολιτικής μας, που είναι η γενναία κοινωνική πολιτική διανομής του κοινωνικού μερίσματος υπέρ των αδυνάτων, όχι με λογική πελατειακή του μαυρογιαλούρου του παρελθόντος, αλλά με λογική πραγματικά να έρθει το κράτος με το κοινωνικό μέρισμα να επουλώσει πληγές που έχουν ανοιχτεί τα τελευταία 10 πέτρινα χρόνια των μνημονίων. Λένε ορισμένοι, μα ο Μητσοτάκης, λέει, είναι νεοφιλελεύθερος. Δεν μου λέτε, ο Μητσοτάκης είναι τρελός. Δεν θέλει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Θέλει να αυτοκτονήσει ο ίδιος πολιτικά. Πιστεύετε ότι δεν βλέπει ότι το 80% του ελληνικού λαού έχουν γονατίσει
Δεν βλέπει ότι 4,5 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες χρωστάνε πάνω από 140 δις σε ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι πολιτικές θα ακολουθήσει? Θα ακολουθήσει πολιτικές απόλυτης ισορροπίας, κοινωνική οικονομία. Οικονομία που θα συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική πολιτική. Μάλιστα. Από τα δύο και τα δύο. Και να πω τώρα δύο πράγματα ακόμη. Η χώρα χρειάζεται άμεσα να αποκτήσει μια αξιόπιστη ευρωπαϊκού τύπου με βαθιά όμως ελληνικά χαρακτηριστικά καινούργια κυβέρνηση. Γιατί? Διότι σας το λέω τώρα και με την ιδιότητα του ανθρώπου που είχε την τιμή να διατελέσει πολιτικός προϊστάμενος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Αυτή τη στιγμή επαναχαράσσονται οι ενεργειακοί χάρτες γύρω μας. Ξαναπαίζεται ένα παιχνίδι διεθνούς επιρροής στην περιοχή μας. Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια. Είδατε, ο σερβικός στρατός τέθηκε πάλι σε επιφυλακή λόγω της έντασης στο Κωσυφοπαίδιο και βγήκε αμέσως η Ρωσία να πάρει θέση, όπως πήραν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το bras de fer μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Ρωσία επιστρέφει στα Βαλκάνια, θα είναι ακόμη σκληρότερο τους αμέσως επόμενους μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, όλη αυτή η καινούργια γεωπολιτική, η καινούργια αρχιτεκτονική του γεωπολιτικού χάρτη περνάει από την περιοχή μας, περνάει από την Ελλάδα. Ναι, ναι. Η Ελλάδα λοιπόν μέχρι τώρα έχει δώσει πολλά στη Δυτική Συμμαχία. Αποδείχθηκε ο πιο σταθερός σύμμαχος για τα δυτικά συμφέροντα. Άρα κύριε Λιάτσο, δεν έχει πάρει αυτά που πρέπει να πάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, η καινούργια κυβέρνηση θα πρέπει και σε αυτό τον τομέα, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας στο διεθνές επίπεδο με τους συμμάχους μας, αλλά και ανοίγοντας διάλογο προς κάθε κατεύθυνση και προσφέροντας συνεργασία, πρέπει να πάρει αυτά που χρειάζεται η Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτοπουλο. Σε αυτό το διεθνές σκηνικό. Ωραία. Που αλλάζει. Ευχαριστώ. Και στη νέα αρχιτεκτονική επιρροή στην περιοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μαρία Πολυκόβρηση, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σας, θα σας πω όμως μία καλησπέρα, την αγάπη μου και ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε την εκπομπή. Κυρία Μάρθα από Θεσσαλονίκη, κύριε Παναγιωτόπουλε, όλοι οι Έλληνες δεν είμαστε λωτοφάγοι. Κυρία Μαρίνα από Καλαμάκη, κύριε Παναγιωτόπουλε, είτε είχανε να φάνε ψωμί ή όχι, πάντα είχανε την αξιοπρέπειά τους οι Έλληνες. Κυρία Δήμητρα από Αγίους Αναργύρους. Δεν διαβάζω το μήνυμά σας. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Κύριος Νίκος από Θεσσαλονίκη. Κύριε Παπαχριστόπουλε, σε ποιο κόμμα ανήκετε? Κύριε Σουρμελίδη, να κρατάτε τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Γιατί το λέτε, κύριε Νίκο, δεν κρατάει ο Σπύρος τη δημοσιογραφική δεοντολογία? Δηλαδή, ένας δημοσιογράφος, εγώ, δεν έχω άποψη εδώ κάθε βράδυ. Συγγνώμη, πού την παραβίασε τη δημοσιογραφία? Και πού την παραβίασε ο Σπύρος τη δημοσιογραφία? Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος και ο κύριος Σουρμελίδης, εδώ ο κύριος Τριάντης που έρχεται και άλλοι δημοσιογράφοι δεν έχουν άποψη? Θέλετε μόνο να λέμε μόνο τις ειδήσεις, να μην εκφράζουμε την άποψή μας σε αυτά που γίνονται τα πολύ σοβαρά και αφορούν τη ζωή μας του σήμερα αλλά και το μέλλον μας και κυρίως των μέλλον των παιδιών μας, των νέων Ελλήνων που έρχονται? Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να μην έχουν άποψη. Έλεος. Ο κύριος Ηλίας από Αργυρούπολη μου λέει, μου γράφει η Σοφία, ήταν λίγο ειρωνικός για να το πιάσουμε το νόημά του. Το κοινά λέει ανέβασε τη δύναμή του, 4 θαυμαστικά. Θα το σχολιάσετε, κύριε Λιάτσο? Εάν συνεχίσετε έτσι, θα συνεχίσετε τη δυναμική της εκπομπής σας. Ήταν λίγο ειρωνικός ο κύριος Ηλίας. Σας είπα ότι το κοινά έχασε 0,6 από τις ευρωεκλογές του 2014. Το Κινάλ, το Πασόκ δηλαδή, το σημερινό. Η γνώμη μου είναι ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση με τα θηριώδη ποσοστά που είχαν τα παλαιότερα χρόνια. Θα δούμε τι θα κάνουν και σε εθνικές εκλογές και πώς θα πορευτούν. Τι σκέφτεται ακριβώς μέσα στο κεφάλι της, πολύ μέσα, δεν μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε ακόμα, για τη συνεργασία η κυρία Γεννηματά με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα μας τα πει όμως κυρία Γιαννακοπούλου, αν έχει την καλοσύνη. Κύριος Γιώργος από Γερμανία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, την Ελλάδα όλη δυστυχώς την κατέστρεψε το κόμμα σας. Κύριος Στέφανος από Καλυθέα. Μέχρι το 2015 οι μισοί Έλληνες τρώγαμε από τα σκουπίδια. Κύριε Παναγιωτόπουλε και κυρία Γιαννακοπούλου. Κύριος Κώστας από Ηράκλειο Κρήτης. Συγχαρητήρια, κύριε Λιάτσο, εγώ βάζω στοίχημα 100.000 ευρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει τις εκλογές. Έχετε 100.000 Θα το παίξετε σε στοίχημα. Είστε τυχερός. Μπράβο, κύριε Κώστα. Πολύ μάγκας. Κυρία Δήμητρα από Ζωγράφου.
Λοιπόν, δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα, κυρία Δήμητρα, να είστε καλά. Κυρία Γιαννακοπούλου, ελάτε. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε, γιατί άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Φίλη. Ναι, ναι. Νομίζω το γεγονός ότι αφιέρωσε τα 2/3 ο κύριος Φίλης της τοποθέτησής του στο ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής, ναι, δείχνει πάρα πολλά. Σας θέλει κοντά, ο ΣΥΡΙΖΑ σας θέλει κοντά. Εγώ θα έλεγα ότι πιο θέλει να σας πάρει αγκαλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πάρει αγκαλιά θέλει. Παρά οτιδήποτε στα άλλο. Παρενόκλησης. Και από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Φοβάμαι ότι θα φάνε χιλόπιτα. Θα φάνε χιλόπιτα, ε. Εγώ θα σας πω το εξής, λοιπόν. Αναφέρθηκε για αλλαγή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής ο κύριος Φίλης. Εγώ θα ήθελα να το υπενθυμίσω ποια είναι τα αποτελέσματα τώρα, της Κυριακής που μας πέρασε, όσον αφορά τις ευρωεκλογές και το ποιοι εκλέγονται με το ΣΥΡΙΖΑ. Και σίγουρα αναρωτιέμαι πραγματικά αν είναι αριστερή ή κεντροαριστερή ή οτιδήποτε άλλο, η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Γεωργούλης, ο κύριος της Ιντρακόμ, ο κύριος Κόκαλης και όλοι αυτοί. Δικό αυτό δεν δικός είναι. Μα σας παρακαλώ τώρα. Ναι. Σας παρακαλώ. Μπαμπάς του δικό εκλέχτηκε, μην διακόπτετε την κυρία Γιαννακοπούλου. Δείξτε το Σπύρο αυτό στη θέση μου. Συνεχίστε, κάτι, κυρία Γιαννακοπούλου. Άρα λοιπόν. Το Σπύρο δείχνει. Άρα λοιπόν, τι μας δείχνουν όλα αυτά. Δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συνοθήλευμα του ό,τι θέλετε μέσα, λίγο αριστερά, λίγο ακροδεξιά, λίγο το κεφάλαιο, λίγο έτσι γκλάμουρ και lifestyle, λίγο απ' όλα, που έχουν όμως μία ξεκάθαρη, αν θέλετε, γραμμή, μία κόκκινη γραμμή. Και αυτή είναι η διατήρηση στην εξουσία με κάθε τρόπο και για κάθε λόγο. Από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο στο σχολιασμό. Να σας θυμίσω όμως κάτι, επειδή ξέρετε ότι σας συμπαθώ πολύ και έρχεστε συχνά στην εκπομπή. Θυμάμαι ότι μας έχετε πει τουλάχιστον πάνω από 10 φορές, ναι, ότι θα παίρνατε σε ευρωεκλογές διψήφιο ποσοστό, σίγουρα λέγατε θα πάρετε πάνω από 10. Αυτά τα λέγατε εδώ. Θα σας πω το εξής. Τα λέγατε εδώ στην εκπομπή. Βεβαίως αυτό είναι ο στόχος μας. Έτσι δεν λέγατε. Βεβαίως αυτό είναι ο στόχος και ήταν ο στόχος μας. Θέλετε να σας απαντήσω, ναι, λοιπόν. Βεβαίως, ναι. Ο στόχος μας είναι να πάμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Και βεβαίως το διψήφιο θα ήταν ένας πάρα πολύ καλός τέτοιος στόχος. Εγώ θα σας υπενθυμίσω όμως, κύριε Λιάτσο, και σε αυτό σίγουρα δεν μπορείτε να το αρνηθείτε, ότι υποστήκαμε τέτοια πρωτοφανή πίεση και πόλωση από τις δύο μεριές. Μας έλεγαν ότι είναι ντέρμπι, δεν μας το έλεγαν, κύριε Λιάτσο. Και οι δύο μονομάχοι. Ξεχνάτε τι είχε έλεγε πει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία έλεγε πάμε Νέα για... Δημοκρατία. Έλεγε εγώ πάμε τον κύριο Γεωργιάννη για συντριπτική νίκη. Ότι πάνω από 3,5% θα είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι μας έλεγε ο κύριος Γεωργιάννης. Μάλιστα. Ξεχνάτε τι έλεγε ο κύριος Βερναρδάκης, ο οποίος στοιχημάτιζε και έλεγε ότι το κίνημα αλλαγής δεν θα μπει στη Βουλή. Το είπε αυτό. Και εμείς αυτό πήραμε. Το είπε. Έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Το είπε. Συγγνώμη, πήραμε 7,7 από το 8 που ήταν στις προηγούμενες ευρωεκλογές και από το 6 που ήταν στις εθνικές εκλογές. Αν αυτό δεν δείχνει μία ανωδική, σταθερά ανωδική πορεία. Από τις εθνικές έχετε δίκιο. Έχετε τσιμπήσει από τις εθνικές. Άρα ναι, λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο για τα αποτελέσματα. Γιατί εδώ πέρα υπήρχε μια ξεκάθαρη και σαφής αποδοκιμασία του κύριου Τσίπρα. Το αν είναι στρατηγική ή όχι, που βεβαίως και ήταν στρατηγική, γιατί σέρνονται πρόωρα σε εκλογές, όσο και αν δεν το ήθελε ο κύριος Τσίπρας, με κανένα τρόπο και κανένα προς τιμήν του, σε βάση και το αποτέλεσμα της Κυριακής. Το βλέπουμε να το πηγαίνει όλο και πιο πέρα. Ελπίζω να μην το πάει κι άλλο. Καλά, πέρα. Τώρα για μία εβδομάδα. Ελπίζουμε είναι... να μην το πάει κι άλλο. Για μία εβδομάδα είναι το θέμα. Βεβαίως και είναι το θέμα από τη στιγμή που το μανιπουλάει. Τι θα αλλάξει σε μία εβδομάδα. Για να δούμε τι θα γίνει με την Κυριακή. Τι θα αλλάξει σε μία εβδομάδα. Δεν διέκοψα κανέναν όμως, κύριε Φίλη. Ναι, έχετε δίκιο, έχει εξετάσεις μουσικής και ιταλικών. Να σας διακόψω μισό λεπτάκι. Κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί εδώ βρήκαμε τελικά, ο Χρήστος Κιμπιζής, ναι, δεν μπορούσαμε να το βρούμε αλλιώς, φίλες και φίλοι, αλλά το ψάχνει από τις 12 και 20 το θέμα. Έχουμε τον κύριο Βρούτσι. Άσταν τώρα. Από την, είπατε. Ναι, ναι. Πώς το έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι είπατε που έλεγε. Ναι. Έχουμε τον κύριο Βρούτσι από την ΕΡΤ, φίλες και φίλοι. Να τον δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ. Αυτούς τους φόρους και τις ασφαλιστικές φορές που αποτελούν και το πρόβλημα και τη θηλιά στην οικονομία, το φαινόμενο θα επαναληφθεί και οι ρυθμίσει των 120 δόσεων, όπως κάθε ρύθμιση, υπονομεύει την εθνική οικονομία. Αλλάζει την κουλτούρα πληρωμών και το χειρότερο, στον δημόσιο, στον υγιή ανταγωνισμό, γίνεται τροχοπέδι για τις συνεπείς επιχειρήσεις και το συνεπή πολίτη που θέλει να πληρώνει τους φόρους του, που νιώθει κάθε φορά κορόιδο
που ακολουθεί τη γραμμή της συνέπειας και της ευθύνης. Η ρύθμιση οφείλει. Εντάξει, τα είπα όλα. Μπράβο στον κύριο, μπράβο στον κύριο και τις εισφορές. Μπράβο στον κύριο Κιπιτζή που βρήκε το βίντεο και τον κύριο Καλοκαιρινό. Ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ, Νίκο. Να συνεχίσει ο κύριος Λιάτσο. Να συνεχίσετε. Σαφέστατος ο κύριος Βούτσης το είπε καθαρά. Οι 120 δόσεις υπονομεύουν την οικονομία. Ναι, αλλά με αυτούς τους φόρους και τις εισφορές. Κάθε ρύθμιση. Κάθε ρύθμιση. Ελάτε, κυρία Γιαννακοπούλου. Κατάλαμαστε και μπελίστε. Επειδή τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, κύριε Λιάτσο. Ναι, ναι. Και επειδή σίγουρα η λύση δεν είναι να φύγουμε από τη συντήρηση, από τον διχασμό, από την υπερφορολόγηση, από τον κινησμό του ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε σε μια άλλη συντήρηση, τη συντήρηση του κ. Μητσοτάκη, αυτό που χρειάζονται οι Έλληνες πολίτες και ειδικά οι πιο αδύναμοι πολίτες, που τους έχει τσακίσει ειδικά η τελευταία πενταετία, είναι μια πραγματικά προοδευτική αλλαγή. Και αυτή δεν θα γίνει με το να φύγει ο Τσίπρας για να έρθει ο Μητσοτάκης. Αυτή θα γίνει με το να μπορέσει να ενισχυθεί ουσιαστικά και γι' αυτό καλούμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες και αυτούς που ψήφισαν τώρα σε αυτές τις ευρωεκλογές ΣΥΡΙΖΑ, τους καλούμε να γυρίσουν στο σπίτι τους. Να τελειώνουμε με το ημιτασιόν. Να τελειώνουμε πια με την απομίμηση. Να τελειώνουμε με το ψέμα και το ψεύτικο. Και να γυρίσουν στο κίνημα αλλαγής και στο ΠΑΣΟΚ. Και για να αποφύγω λίγο και αυτό το οποίο οποιαδήποτε παρανόηση. Ναι. Λύση σας το είπα. Δεν είναι η συντήρηση και η επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας. Λύση δεν είναι ούτε μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, ούτε βεβαίως μια Νέα Δημοκρατία θα κάνατε θα εσείς, εσείς θα πάτε να κάνετε κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη. Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα σας πω. Ελάτε. Και μια Νέα Δημοκρατία με ένα βολικό συμπλήρωμα. Λύση είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεννόηση, μια εθνική συνεννόηση πάνω σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Το δικό μας πρόγραμμα. Και γι' αυτό ζητούμε την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών και την μεγάλη ενδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Και του κινήματος αλλαγής. Ευχαριστώ. Δεν απαντάτε σε αυτό που ρωτάω. Θα το δείξει η ιστορία. Καλά. Η λύση δεν είναι ο Μητσοτάκης με ένα συμπλήρωμα. Ο κύριος Περικλής Σταματόπουλος από Αχαρνές. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, κύριε Σταματόπουλο, τέτοια ώρα. Πέσε στην κυρία Γιαννακοπούλου στις ευρωεκλογές. Την Κυριακή ψήφισα κίνημα αλλαγής. Αλλά από ό,τι βλέπω, τα έχουν κάνει πλακάκια με τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε στις βουλευτικές ευχαριστώ δεν θα πάρω. Γιατί αν ήθελα να δω τη Νέα Δημοκρατία θα ψήφιζα αυτή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάτσο. Συνεχίστε έτσι. Κύριε Παπαξιτόπουλε. Ελάτε. Κύριε Λιάτσο. Εκλογές. Γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τώρα από ό,τι καταλαβαίνω θα κατεβείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Θέλω να ξεκαθαρίσω. Στις επόμενες εκλογές θα κατεβείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω, αυτό δεν το αποφασίζω εγώ, το αποφασίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός. Κύριο Τσίπρας. Θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα, κύριε Λιάτσο, να συνεννοηθούμε. Πρώτα απ' όλα ότι είναι καθαρή η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, δεν το συζητάμε. Δεύτερον. Ναι, ναι. Έλα, Γιώργο. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι άκουσα κάποιους να τα βάζουν με την κοινωνία, ότι δεν ξέρουν, ότι κάτι κάνουν κλπ. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο τελευταίος που θα τα βάλω με την κοινωνία, η οποία επέλεξε αυτό που επέλεξε. Αν φταίει κάποιος, φταίει αυτός που κυβερνάει. Ωστόσο, θέλω να πω τα εξής, για να συνεννοηθούμε. Κάποιοι μιλάγανε για στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντικειμενική ανάλυση, στρατηγική ήττα αυτή δεν είναι. Ναι. Όταν το 25%... Δείξτε το Σπύρο σε μένα. Ναι, το 25% της κοινωνίας, κάτω από συνθήκες, συγχωρήστε μου την έκφραση, απόλυτης μηντιακής δικτατορίας, μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, αυτή είναι η δικιά μου η εκτίμηση, μόνο στρατηγική ήττα δεν την καθορίζεις. Δεύτερον, τρίτον, τέταρτον μάλλον, ο Πρωθυπουργός της χώρας που έχει κατηγορηθεί ότι έχει καθίσει στην καρέκλα, ό,τι και λοιπά, στην πράξη και όχι στα λόγια, μετέφρασε σε πράξη ένα μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, ακραίου πολιτικού ήθους. Είπε, κύριε, έχασα και πάω σε πρόωρες εκλογές. Μην κολλήσουμε τώρα στη βδομάδα. Θέλω όμως εδώ να πω τα εξής, κύριε Λιάτσο. Θέλω να με παρακολουθείτε και σας βλέπω αυτή τη στιγμή αφοσιωμένο. Σε παρακολουθούμε εμείς όλοι. Όχι, θέλω να με βλέπει και ο κύριος Λιάτσος. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Ναι, ναι, ναι. Είχα ναι, την τύχη σε όλη την προεκλογική περιοδία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να βρεθώ στην Πάτρα, να βρεθώ στην Ξάνθη, να βρεθώ στα Γιάννενα, να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη,
που ξεφύγανε κανένα δύο. Και έζησα από κοντά τι ακριβώς γινότανε. Ευθαρσός είπα πριν ότι έπεσα έξω. Ναι, δεν το περίμενα. Πραγματικά δεν το περίμενα. Ναι. Και θέλω να πω το εξής. Ήδη πιο ψύχρεμη αποτίμηση μετά από δύο μέρες, και είναι καλό που κάνουμε την εκπομπή σήμερα και όχι την Κυριακή, σιγά σιγά βλέπω ένα άλλο κλίμα. Τι θέλω να πω. Είχε χρώμα εθνικών εκλογών, πράγματι. Όχι όμως απόλυτα. Είχε για μας που ξέρουμε, που είμαστε μοιημένοι, που είμαστε εκπαιδευμένοι. Ένα μεγάλο κομμάτι Ελλήνων, προσέξτε, πήγαινε για ευρωεκλογές. Είναι πολύ μεγάλο το 40, πόσο είναι ακριβώς η αποχή. 42. Είναι 42 για χρωματισμένες εθνικές εκλογές, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Δεν δικαιολογείται δηλαδή, τι θέλω να πω. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου, θυμηθείτε τι σας λέω, θα το ξανασκεφτεί, που πήγε σε μικρά κόμματα, πού. Ένα άλλο επίσης, μια άλλη παράμετρος που για μένα θα μετρήσει πάρα πολύ, είναι το γεγονός ότι πράγματι, έτσι ελαφριά την καρδιά, ας πούμε, κάποιοι ας πούμε, πήγανε, ψηφίσανε, ξέρω εγώ, κάνανε κλπ. Καταρχήν δεν είμαι από αυτούς που δεν θα αρνηθώ ότι υπήρξαν λάθη, αλλά τώρα είναι ώρα μάχης, κύριε Λιάτσο. Εγώ προσωπικά δεν θα κάνω κριτική αυτή τη στιγμή. Είναι ώρα μάχης και νομίζω, μάλιστα, και σας το λέω ευθέως, αφήστε με να τελειώσω, ναι. Πιστεύω στην ανατροπή. Εγώ πιστεύω στην ανατροπή. Ειλικρινά σας το λέω. Πιστεύω στην ανατροπή. Δεν θεωρώ απίθανο, δύσκολο, αλλά δεν θεωρώ απίθανο να ανατραπεί αυτό το πράγμα. Για έναν απλό λόγο. Γενικώς ή για τώρα μιλάω. Για τώρα μιλάω. Α, για τώρα. Για τώρα μιλάω, για την ανατροπή τώρα. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι αν πραγματικά καθένας από αυτούς που εκτιμάει, και να σου πω κάτι, όταν ο Τσίπρας πήγε προχτές στη συγκέντρωση, δεν υπήρξε ούτε ένας που να μην τον επεφημίσει, που να μην είναι μαζί του. Δεν αμφισβητείται, προσέξτε, δεν αμφισβητείται από κανέναν ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Και ούτε υπάρχει τέτοιο θέμα. Και να πω και κάτι, έδωσε τα αρέστατο σε αυτές τις προεκλογικές εκστρατείες, γιατί έζησα από κοντά. Μάλιστα. Θα βρούμε τα λάθη αργότερα. Πιστεύω ειλικρινά, αν καθένας από εμάς, καθένας από εμάς, πείσει έναν που δεν πήγε να ψηφίσει ή κάποιον που έκανε κλπ. Μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή, κύριε Λιάτσο. Μάλιστα, και να το δούμε και αυτό. Κοντός φαλμός που λέμε, ναι, εγώ, αλληλούια. Έχουμε λίγες μέρες. Τώρα μου λέει ο κύριος Παναγιώτης από το Χολαργό το εξής. Μου λέει, πόσο δημοκρατικό, λέει, είναι αυτό που μας είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, να προσαρμοστεί το 33% της Νέας Δημοκρατίας συν το 23,8% του ΣΥΡΙΖΑ στο 7,5% του κινήματος αλλαγής. Μου λέει, κύριε Λιάτσο, το βλέπετε δημοκρατικό αυτό? Λέω, είναι η άποψη για να κοπούλα. Κυρία Σουρμελίδη. Αν είναι χρυσή μετοχή, συμβαίνει. Μου επιτρέπετε. Όχι, το σχόλιο. Εμείς ζητούμε. Μην κάνετε σχόλιο τώρα άλλο. Δεν θέλω να κάνω, αλλά να εξηγήσω. Ζητούμε τρίτη διερευνητική εντολή. Η τρίτη διερευνητική εντολή έχει ακριβώς αυτό το νόημα. Με βάση το Σύνταγμα και με βάση τη δημοκρατία. Κυρία Σουρμελίδη. Ζητούμε διερευνητική εντολή. Έλα, Σπύρο. Τόσο απλά. Πάμε για εκλογές. Σε μια ήττα. Πόσο μάλλον όταν είναι μια. Θα αναλάβετε εσείς την ευθύνη. Μεγάλη ήττα, ναι. Έχουν συντελέσει μάλλον περισσότερες από μία αιτίες. Κρατάω από το Γιάννη του Τριάντη και το Μακεδονικό και την ασφάλεια και το νόμος και τάξη και τους μετανάστες και την αποχή και τα οικονομικά, βεβαίως, πάνω απ' όλα τα οικονομικά. Ναι, ναι. Συνηθίζουμε να δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στα, ναι, οικονομικά. Είμαι και εγώ θειασότης αυτής της ανάλυσης, δεν έχουμε άλλωστε άλλα εργαλεία, οι αριθμοί δεν βοηθούν, η ψήφος είναι μία, πώς διαμορφώθηκε η κάθε ψήφος, ναι, είναι πολύ δύσκολο να το, πολύ να δύσκολο το δεις. Να βρεις το κίνητρο. Να βρεις, μπορεί να είναι τρία τα κίνητρα, μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι δικαιολογίες 40 και η πραγματική η αιτία μία. Κρατάω από τον κύριο. Πριν κρατήσεις για να μας το πεις, το... περίμενε μισό λεπτό. Θέλω την γνώμη σου για κάτι, ρε Σπύρο. Ναι, ναι. Σε όλο λεπτό, μην βιάζεσαι. Ένας φίλος μου, πολύ φίλος μου, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Θα σου πω μετά εγώ πώς το σκέφτομαι, αφού ακούσω πρώτα την άποψή σου. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Τσίπρας δεν συνεχάρει το Μητσοτάκη για την καθαρή νίκη. Όταν έκανε το ίδιο unfair ο Σαμαράς το 2014, το 2015, με συγχωρείτε, το 2015,
Τον έκραζε, μου λέει εγώ. Δηλαδή, μου λέει για μένα ότι έκρασα εγώ τον Σαμαρά. Τον έκραζα πράγματι. Ότι δεν υποδέχτηκε και δεν παρέδωσε στο Μαξίμου τον κύριο Τσίπρα. Και ήταν εθνικές. Τι λες εσύ γι' αυτό? Απαντήθηκε ήδη. Έπρεπε να συγχαρεί ο Τσίπρας τον Κυριάκο τώρα για την Καθαρινίκη, κατά τη γνώμη σου? Απαντήθηκε ήδη. Παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα. Άκουσα φωνές. Από σένα ρωτά, δεν απαντάω τον κύριο Φίλη. Εκτός αν είσαι και εσύ σαν κοινωνιστή, σαν τον κύριο Φίλη. Κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, απαντήθηκε ήδη. Δεν είναι εθνικές εκλογές. Ο κύριος Σαμαράς δεν παρέδωσε καν την κυβέρνηση. Ήταν δύσκολη η ερώτηση που σου έκανα, γι' αυτό ήθελα να σε δυσκολέψω. Όχι, όχι, δεν παρέδωσε τίποτα. Τι να με δυσκολεύει, δεν υπάρχει δυσκολία. Δεν αλλάζει κυβέρνηση, κύριε. Δεν άλλαξε κάποια κυβέρνηση. Είναι ευρωεκλογές τώρα, για όνομα. Και εν πάση περιπτώσει η αναγνώριση της ΣΥΤΑΣ προς τον ελληνικό λαό. Ναι, ναι. Έτσι. Αν θέλουμε να πούμε ότι οι σχέσεις ήταν πάρα πολύ τεταμένες, νομίζω ότι ήταν και παραμένει μεταξύ των δύο. Τι άλλο ήθελες? Κρατάω από τον κύριο Τσαγκάρη το ψήφος αγανάκτησης. Μένει να δούμε, εφόσον έχουμε 30 και πλέον και κάτι περισσότερες μέρες μπροστά μας, αν θα υπάρξει και ψήφος ελπίδας. Έχουμε περάσει, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε 10 χρόνια, εγώ λέω 8 ολόκληρα χρόνια τοχευτικών διαδικασιών, μνημόνια τα λέμε σωρευτικά. Έχουμε περάσει από πολύ μεγάλες δυσκολίες και είναι ευνόητο να αναζητηθούν λύσεις από τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως ποιες είναι. Ευχαριστώ πολύ. Το επιμέρους μείγμα. Μένει να δούμε αν, ναι, εκτός από την αγανάκτηση θα εκφραστεί και ελπίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσω, αφού ευχαριστήσω όλους εδώ τους καλεσμένους. Είχε ένταση κουβέντα σε μερικά σημεία, αλλά νομίζω ότι ήταν μια χρήσιμη συζήτηση. Και χρήσιμη συζήτηση είναι όταν ακούγονται απόψεις με ενδιαφέρον, οι οποίες, αν θέλετε, μας βοηθούν όλους να σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα πέρα από αυτά που σκεφτόμαστε μόνοι μας. Θα κυρία... μου επιτρέψει κάτι, Εμίλια? Βεβαίως θα σου επιτρέψω. Ούτε μισό λεπτό. Ναι. Πάμε στον κύριο Τριάντη. Ποιοι δεν βγήκαν το βράδυ των εκλογών από τους γνωστούς πολιτικούς, ναι, ναι, να κάνουν έστω μια δήλωση? Ποιοι δεν βγήκανε? Κύριος Βενιζέλος. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, και το κατανοώ. Γιατί πήγε πάρα πολύ τώρα εγώ. Την Κυριακή το βράδυ τον είχα εδώ τον Παναγιώτη. Με πήρε τηλέφωνο. Καλεσμένο. Και μου είπε: ξέρω ότι σου φέρνω δυσκολία, όπως το λέω, Γιάννη. Ναι. Αλλά δεν είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση μετά από αυτό, αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ... έτοιμο. Και το κατάλαβα που του λέω: μην το ξανασκεφτείς, κύριε Λαφαζάνη, όταν θελήσεις θα έρθεις εδώ στην εκπομπή να καθίσουμε. Το ίδιο και ο Δημήτρης ο Στρατούλης. Τον είχα τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη 12-1 και τον Στρατούλη Γιάννη 1-2. Και οι δύο δεν ήθελαν να έρθουν λόγω της μεγάλης αναγνώρισης που πέρασαν από το αποτέλεσμα. Ο ένας ήταν ο Λαφαζάνης και ο άλλος ήταν ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Γιατί συνετρίβει η λογική του περιστρατηγική. Μήπως έπρεπε να βγει και ο κύριος Καραμαλής? Είναι πολιτικός αρχηγός και δεν ξέρω. Αφήστε τον κύριο Τριάντη να μιλήσει, κυρία. Υπάρχει και ένα όριο πια. Παρακαλώ, κυρία Γιαννακοπούλου. Έλα, Γιάννη. Παρακαλώ, κατά του Καραμαλή. Αφήστε τον κύριο Τριάντη να μιλήσει. Τον κύριο Τριάντη θέλω να δω. Μην διακόπτετε τον κύριο Τριάντη να τον ακούσω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει και όριο. Μην χαλάτε το τέλος της εκπομπής. Έλα, Γιάννη. Παρακαλώ, Γιάννη. Αντιπαρέρχομαι τις ανοησίες, ναι, ναι, ναι. Και θέλω να πω, ναι, να πριν από ένα λεπτό είπα, δεν είπα για πολιτικούς αρχηγούς, είπα, ναι, για γνωστούς πολιτικούς. Σωστό. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος εμφανίζεται πολύ συχνά, ναι, και έχει και τις γνωστές δυνατότητες και ρητορικές και αναλυσιακές. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκα σε πολιτικούς αρχηγούς. Αναφέρθηκα σε γνωστούς πολιτικούς. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος δεν βγήκε το βράδυ των εκλογών γιατί δεν υπήρξε στρατηγική ήττα, ναι, όπως προέβλεπε. Πριν από δύο μέρες, πριν από τις εκλογές, ναι, είπε στο Περιστέρι ή στο Εγάλεο. Ναι. Ότι στο Περιστέρι, αυτό... σε μια κατάμεστη αίθουσα. Σωστά. Με πάνω από 400 άτομα. Είπε ότι ο στόχος πρέπει να είναι. Μαζέψτε τα κι εσείς. Χωρίς πούλμαν, με τσιγκάνους. Δεν τον αφήνετε να μιλήσει. Γιατί διακόπτεται? Είπε ότι ο στόχος. Ο στόχος πρέπει να είναι να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3-4%. Και τι είδαμε? Το ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο 24%. Και το Κινάλ που όλοι λέγανε και πολύ σωστά και ήταν θεμητό και για το διψήφιο, για το διψήφιο. Να είναι διψήφιο. Ευχαριστώ, Γιάννη. Θα το πάρουμε αυτές τις εκλογές. Κυρία Αναστασία από Πειραιά. Ναι. Σίγουρη, θα χαρείτε πολύ. Λέει η κυρία Αναστασία από τον Πειραιά, όταν ψηφίζουμε δήμαρχο δεν ψηφίζουμε το κόμμα αλλά το πρόσωπο. Ο κύριος Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα, κύριε Λιάτσο, να σχολιάσετε το go back και το δεν πληρώνω του κυρίου Τσίπρα. Τα πίστευε, τα έλεγε, προσγειώθηκε, ορίμασε και έκανε τις επιλογές του. Ήθελα, να κλείσω, ήθελα να κλείσω με τον κύριο Σταμάτη από το Σικάγο. Χωρίς να ισχυρίζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε όλα σωστά, θα σταθώ σε ένα προσφυλή λόγο της Νέας Δημοκρατίας για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει να κάνει με το ύφος και το ήθος της εξουσίας που άσκησε αυτά τα 4 τελευταία χρόνια. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε
τι θα έπρεπε να βαραίνει περισσότερο για το σοφό ελληνικό λαό. Το άκομψο και αψήφος του Πολάκη ή η υπεράσπιση ενός παιδόφιλου από βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μάλιστα τα επιβράβευσε στέλνοντάς τα στο Ευρωκοινοβούλιο. Προσωπική μου άποψη, λέει ο κύριος Σταμάτης από το Σικάγο, είναι ότι ναι, το ήθος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας από τους λόγους της ήττας του, γιατί στεκόμενος μακριά από τις τακτικές του παλιού πολιτικού συστήματος, όπως διαπλοκή και προοπτική βολέματος, απογοήτευσε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα κομμάτι του κόσμου που τον ψήφισε το 2015 και λέει να δοκιμάσει ξανά την τύχη του με αυτούς που πραγματικά του κατέστρεψαν τη ζωή. Φίλες και φίλοι, θα συναντηθούμε τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.